Όχι. Όχι. Άι. Εντάξει. Άι, είπα. Έχει πολύ σκληρή πλάτη, Παναγία μου. Εντάξει, να κάνουμε. Πιαστήκαμε πρωί-πρωί. Έπρεπε να γράψω. Πέντε μέρες δεν δούλεψα καθόλου. Ξεκουράστηκα. Τι να κάνω και ξαφνικά έπρεπε να γράψω. Πιάστηκα κατευθείαν. Αυτά είναι τα δύσκολα τη ξεκούραση. Αυτά είναι τα δύσκολα. Εντάξει, είδαμε και την μάχη στο Winterfeld. Άμα καταλάβει κανεί τι έγινε, θα μα πάρει τηλέφωνο. Εσείς φταίτε που περιμένετε και τα βλέπετε. Εγώ περίμενα, σου λέω, και το live. Δεν περίμενα να κατέβει. Όχι, κοιμήθηκα εγώ. Όχι, μετά από πέντε ώρες το είδα. Κοιμήθηκα. Δεν κοιμήθηκα. Το είδα. Εντάξει. Και δεν είναι οι νεκροί του Walking Dead που είναι αργοί. Οι νεκροί του Game of Thrones είναι λίγο πιο γρήγοροι. Είναι λίγο εξτρεμάκια. Και άντε μέσα στο σκοτάδι, τώρα κλείναμε παντζούρια νυχτά. Και... Πέντε ώρες το πρωί, ήταν... δηλαδή. Εγώ σου είπα, θυμήθηκα ξανά ότι στην τηλεόραση υπάρχει ρύθμιση να ανεβάζει το φως. Είχαμε το κάνει από το 83 αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτή το έκανε και καλά σκοτεινά για να είναι πιο ρεαλιστικό. Σέβαλε μέσα στο παιχνίδι. Αλλά δεν έβλεπε τίποτα. Δεν έβλεπε τίποτα. Πώς μπήκε στο παιχνίδι. Δεν μπήκε. Απέτυχα. Αλλά τέλος πάντων, πάνε οι νεκροί, τους φάγαμε. Εντάξει, η μικρή που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι στέλεχος του Πάμε, έτσι όπως τη βλέπω. Για ποιο μιλάμε? Την Άρη, αυτή που έφαγε τον... Ναι, τον εύκολα. Εύκολα, ναι. Έχει δε τέτοια μούτρα και σωματοδομή και αγριάδα. Εντάξει. Με απορίες εκεί τα αγάπη σου, τι λέει. Δεν ξέρω γιατί μιλάτε, ναι, okay, ναι, δεν είσαι δεν βλέπω. Την καινούργια που τα πέταξε έξω σήμερα. Πούντι. Κάτσε να στη δείξει λίγο. Εντάξει, τουλάχιστον Νάτι, έβγαλε τα βυζιά της έξω, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Άνοιξη ήρθε. Και για την ώρα. Άνοιξη ήρθε. Και στο δεν τα έχει κλεμμένα, δουλεμένα στην προπόνηση. Επένδυση, επένδυση κανονική. Κανονικά. Ναι. Τέλος πάντων. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Απαρτία μετά από καιρό. Ξεκουράστηκε, ναι. Σταύρο, φαντάζομαι. Εντάξει, παιδιά. Μας περιμένουν δύσκολες μέρες μέχρι το Σάββατο. Δεν είναι καμία δύσκολη μέρα. Επαγγελματίες είμαστε. Απλά χρειαζόμαστε τις ανάσες μας, γιατί αυτή η σεζόν μου έχει κρατήσει 4 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή μια απλή σεζόν. Εδώ άσπρισαν τα δικά μου τα μαλλιά, δεν θα άσπρισουν τα δικά σου. Ναι. Σφίξαμε. Δεν έχουμε ψηλά. Να πληρώσουμε το τόστ. Μάλλον άλλος έσφιξε. Δεν πειράζει. Είναι σαν αυτό το παλιό που ήταν εδώ που ζητούσα 5 ευρώ και μου έλεγε 5 ευρώ έχω να δω από το δημοτικό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Εδώ είμαστε τέλος πάντων. Θα πούμε τι έχει γίνει στην σύσκεψη, την περιβόητη, που ήταν να ξεκινήσει. Ξεκίνησε μάλλον στις 10 και ολοκληρώθηκε πολύ σύντομα. Γιατί έγινε, δεν κατάλαβα. Κανένας δεν κατάλαβε. Δηλαδή, τζάμπα τα παιδιά μας κουβαλήθηκαν στην Αθήνα. Θα έχουμε και μια επικοινωνία με άνθρωπο που ήταν εκεί να μας τα πει λίγο καλύτερα. Γιατί εμείς προφανώς από τα τηλέφωνα μάθουμε τι έγινε και από αυτά που βγήκαν από την σύσκεψη. Θα πούμε τι γίνεται και με τον ΠΑΟΚ γενικότερα, με την ομάδα. Που υπάρχει για την ομάδα σε πρώτο πλάνο το μάτς με τον ΠΑΣ Γιάννα την Κυριακή. Αλλά εντάξει, προφανώς όλους εμάς μας απασχολεί το τι θα γίνει στο τελικό. Όχι, εμένα με απασχολεί το μάτς με τον ΠΑΣ Γιάννα. Εντάξει, ρε φίλε, η επικαιρότητα όμως είναι η σύσκεψη και το τι έγινε. Ναι. Άλλο αυτό. Το Βόλι παίζει αύριο. Αύριο, ναι. Αύριο. Αναχωρεί για το πρώτο μάτς με τον Ολυμπιακό. Οπότε γενικότερα έχουμε θέματα να δούμε και να εξετάσουμε. Αλλά νομίζω ότι το βασικό είναι αυτό τη σύσκεψη. Κάτσε να μας κάνει ο Σταύρος, σοφότερο Σταύρο, γιατί έγινε η σύσκεψη. Και πήγαν τα παιδιά μας, πάνε, έλα. Κοίτα να δεις. Ένα θέμα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του ΠΑΟΚ, όντως, είναι ότι αυτό με τις συσκέψεις, κάθεται και λίγο που κατεβαίνουν κάτω, όταν η σύσκεψη δεν έχει ουσία. Είναι τζάμπα. Είναι τζάμπα τράβηγμα. Ναι. Ενώ οι άλλοι, αντί να πας στην Γλυφάδα. Να πιούν καφέ, να πιούν καφέ, πας στο γουδί, ξέρω εγώ. Μεταξύ, σε τι καταγωγή τους βάλανε. Ναι, αυτό τιμωρία ήταν. Δεν κατάλαβα, το είδα λίγο. Δηλαδή μόνο είχε και κάτι στρατηγούς αστυνομίες που τους έβλεπες με τα 30 αστέρια και τη μεγάλη άκτους. Είχε και αστυνομικούς με πολιτικά, είχε και εισαγγελείς γυναίκες. Γυναίκες εκείνης μη σου τύχει. Δύο ήταν. Μη σου τύχει. Δεν την έχω συναντήσει. Γενικά γυναίκα και δικαστικό είναι κάτι που δεν θέλουμε να το συναντήσουμε. Και οι δύο ήταν εκεί. Ναι, δεν υπάρχει δηλαδή ανθρωπιά. Ναι. Ναι, εκτέλεση στιγμή. Καλό, γυναίκα στρατιωτικό θα έλεγα. Γυναίκα στρατιωτικό δεν μας χαλάει. Γιατί δεν πάμε ξανά στρατό. Ναι. Περάσαμε και το όριο του 42. Για τις νέες γενιές. Ναι, για τις νέες γενιές, εντάξει. Όσον είχε κόσμο εκεί. Κόσμο είχε, ναι. Πολύ κόσμο. Ουσία δεν είχε. Θα τη Δευτέρα. Ακούστε να δείτε. Είναι λογικό ως έναν βαθμό
να περιμένουν για τις τελικές αποφάσεις αφού τελειώσει το πρωτάθλημα. Ναι. Είναι λογικό. Δηλαδή, ας τελειώσει το ένα, να πάμε να δούμε τι θα κάνουμε με το άλλο. Ναι, απλά το άλλο μετά ναι. Από την άλλη, γενικά, υπάρχει μία δόση τακτικής, υπάρχει μία δόση επικοινωνίας, υπάρχει μία δόση ουσίας. Οι ομάδες κάνουν το δικό τους παιχνίδι, ο υπουργός κάνει το δικό του παιχνίδι. Ο καθένας κινείται με άξονα τα συμφέροντά του. Στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν όριμο το κλίμα σήμερα να πάρθει κάποια οριστική απόφαση. Από την άλλη... Ναι, οκ. Okay. Δεν ήταν όριμο. Δεν γίνεται, ρε φίλε, όμως η αστυνομία να μιλεί το παραμικρό και απλά να πηγαίνει εκεί πέρα και να κάνει... Η αστυνομία τι είναι, ρε, του κράτους όργανο. Τι να πει η αστυνομία. Μπορούσε να πει η αστυνομία δεν είμαστε έτοιμοι, δεν έχουμε να προτείνουμε τίποτα και, να μην γίνει σύσκεψη. Να πω να ετοιμαστείς με τους άνθρωπους ζώων. Ναι, μπορώ να πω. Εντάξει, πάλι θα έχουμε, ναι. Νομίζω, τα προπέρσινα. Ότι μέχρι τελευταία στιγμή, τελευταίο βράδυ θα... Εντάξει, οι πιθανότητες είναι 80% χωρίς κόσμο, 20% με κόσμο. Αυτές είναι οι πιθανότητες, παιδιά. Και οι πιθανότητες είναι 60% ΟΑΚΑ, όχι, 80% ΟΑΚΑ, 20% κάτι άλλο. Ναι. Αυτές είναι οι πιθανότητες. Ένα επικοινωνιακό θεωρώ που παίζει, είχα και εγώ την αίσθηση, την ψιλοπάτησα εκεί πάνω μεταξύ Winterfeld και Douglas γενικότερης, ναι. Ότι στο ΟΑΚΑ έχει τοποθετηθεί το ΒΑΡ, άρα το ΟΑΚΑ είναι υποχρεωτικό. Προφανώς πιάνει σήμα και στα άλλα γήπεδα, δηλαδή, ναι. Δεν θα έχουν ναι, πρόβλημα. Είναι, ναι, εντάξει. Είναι κάμερες, ναι. Και οθόνες. Οθόνες. Τις συνδέεις με ένα πράγμα που λέγεται ίντερνετ. Ναι, και ρεύμα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι, κοίταξε. Ρεύμα, δεν είναι με μπαταρία. Παίζει ότι γίνεται ο τελικός στα πηγάδια, σου λέω εγώ, ρε παιδί μου. Στα πηγάδια. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ένα σύρμα από τα πηγάδια μέχρι την Αθήνα, ναι, ο δικός. Να το τυλίξεις. Ναι, και το ξετυλίγει κάποιος. Ναι. Υπάρχει το Wi-Fi. 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 Επίσης, ο Γαβριλίδης από πλευράς ΕΠΟ είπε πριν από λίγο. Ο Γαβριλίδης. Συνεπίθετος. Ο θειός σου. Λες, θα το ψάξω. Okay. Ψιλο, έχετε σουλούπι, έχει σουρδικό σουλούπι. Τέλος πάντων. Έχετε. Είπε ότι θα γίνει η τελική δοκιμή την Κυριακή. Για το ΒΑΡ. Ναι. Παίζει Παναθηναϊκός με Πανετολικό. Ναι. Και αν όλα πάνε καλά, τότε θα δουν αν θα μπει για τον τελικό. Δηλαδή, τι να μην πάει η καλά. Η τελική δοκιμή είναι την Κυριακή τώρα, στο ματς του Παναθηναϊκού. Τι μπορεί να μην πάει καλά, να μην δουλεύει η κάμερα. Δεν εμφανίστηκε πολύ σίγουρος πάντως. Δηλαδή, το είπε λίγο ότι θα δούμε αν θα πάει καλά και μετά θα δούμε αν θα μπορούμε να το έχουμε στο τελικό. Ναι, τέλος πάντων. Αν λοιπόν υπάρχει ΒΑΡ. Είναι και αυτή μια παράδοση. Δεν είναι ανάγκη να είναι αυτό στο ΟΑΚΑ. Που έβγαινε όλες αυτές τις μέρες από εκεί, ναι. Η Αθήνα. Μπορεί να είναι. Να είναι τα παιδιά κάπου, ξέρω εγώ, στα Πετράλωνα. Λέμε μια συνοικία τυχαία. Ναι. Με την κάμερα. Με τις καμιά 70 κάμερες, τις 15 οθόνες. Να βάλουν στη μία την Κατερίνα να πέταξε βυζιά της έξω στις άλλες κανονικά το παιχνίδι. Εντάξει. Και να βρίσκονται σε συνεννόηση με τον διαιτητή της αναμέτρησης. Ναι. Δεν πρέπει να στη χειρότερη, α πάρει και κινητό μαζί του το παιδί. Δεν πρέπει σε ό,τι και τέτοια, δηλαδή, τα χέρια όπως γίνεται, ας πούμε, τώρα στο Champions League. Ναι. Δεν γίνεται σε πέντε μέρες αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, όχι. Εντάξει, βλέπουμε στο βόλεϊ το λαϊκό αυτό άθλημα. Που δεν το παίζει κανείς λαϊκός, αλλά τέλος πάντων το ξεπερνάμε αυτό. Ναι. Έχουν βάλει μια τηλεόραση εκεί, τέσσερις κάμερες και βλέπουν αν πήγε στη γραμμή, δεν πήγε η μπάλα. Μια χαρά δουλεύει. Βίντεο. Ανάλυση. Όχι ανάλυση. Σιγά μην είναι ανάλυση. Σιγά μην σκίσουν κάτι τέτοιο. Το βίντεο τσεκ. Το βίντεο τσεκ. Ναι, αυτό. Το οποίο βίντεο τσεκ, Σταύρο και Αγάπη, το εφαρμόσαν σε ποιο γήπεδο παίξανε με την Κηφισιά, όχι στο Ζιρίνιο. Στο Μήλωνα. Στο Μήλωνα. Άρα αφού εφαρμόσχε στο Μήλωνα. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο το ποδοσφαιρικό. Το ΒΑΡ. Είναι λίγο πιο σύνθετο. Ναι. Αλλά σε πρώτη φάση τη βγάζουμε και με 16 πλάνα. Κάτι θα πάρουμε. Μπαίνει και στο LFC Arena, λέω εγώ. Όχι, εκεί δεν μπαίνει το χόρτο όμως, γι' αυτό άστο καλύτερα. Δεν μπαίνει το χόρτο. Ναι. Βόλο. Βόλο. Βόλο τώρα μην Βόλο έχουμε μάζε. Τώρα. Άμα δεν έχει κόσμο. Έχει αρνητική ενέργεια. Εντάξει. Σου δίνει ένα κλικ η πεζογέφυρα να πας εσύ. Πού, ναι. άλλο. Να κάνουμε μια αναπαράσταση. Ναι, άλλο. Γήπεδο. Mm. Στο ΟΑΚΑ θα γίνει, τι κολοτρίβεσαι. Άρα τι το λέμε, το συζητάμε. Λέμε τώρα ότι τι θα μπορούσε να γίνει. Ωραίο χορτάρι και το Βικελίδης. Ναι, γεγονός. Ωραίος σκουλοτάπητας. Αλλά έχει νομίζω μια γιορτή τώρα στο κοντά, οπότε μπορεί να μην είναι σε καλή κατάσταση. Θα γίνει φιέστα. Δεν ξέρω. Τι φιέστα. Θα γίνει, φιέστα.
Φιέστα Ευρώπη είναι. Φιέστα Ευρώπη. Λογικά αυτό φαντάζομαι. Τι άλλο. Διάβασα ένα πολύ καλό συνάδελφο και φίλο. Ναι. Πρέπει να ομολογήσω. Έχω κάνει και κακές επιλογές. Ότι επιστρέφει η ομάδα που φέρνει βαθμούς στην Ευρώπη. Έτσι έγραφε. Εγώ θα σοκαρίστηκα όταν το είδα. Το είδες. Ναι, εγώ σα το έστειλα. Ναι. Αυτοί τι κάνουν. Όταν είναι μικροί, μπαίνουν σε μια πολυκατοικία από κάτω και του λένε τι να λένε μέχρι να πεθάνουν. Τα να ξέρει, Σταύρο, το χαίρονται και αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια, χάρη σα που έχουν αντίθετο. Αλλά... κάνουν φιέστα Ευρώπη. Το χαίρονται. Όχι, άλλο τη φιέστα για το αυτό που φέρνουν βαθμού στην Ευρώπη. Φέρνουν όταν παίζουν. Εκείνη η Ατλέτικο, εκείνη η Νίκη. Ναι. Τότε. Εσύ δεν είσαι στην Περούτζια. 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 Τα ακούω μόνο. Αλλά... Σερβέτ, μεγαθύριο. Σαραγώσα που μετά έπεσε στην Δέλτα Εθνική. Η Σαραγώσα ακόμα πέφτει από τότε. Ακόμα πέφτει, πέφτει, πέφτει. Σερβέτ, ρε φίλε. Παόλο Αντριόλη. Και ξέρει, αίτη το μετράει χωρίς τα πέναλτι. Και χωρίς τα χρόνια που μεσολαβούν. Όχι, όχι, λέω. Άμα χάσει τα πέναλτι μια πρόκριση. Δεν μετράει, εννοείται. Ναι, δεν μου γίνεται το αίτητο. Να ξέρει. Ναι, ναι, ωραία. Λογικό, γιατί εκεί είναι θέμα τύχη. Ναι, όχι, είναι θέμα τύχη. Ήταν που καράμπερα πήγε σκοτώσει τον άλλον. Που κάνει και εκεί. Τέλο πάντων, εντάξει. Όπω τη βρίσκει ο καθένα, παιδιά, εμεί δημοκρατία έχουμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πανηγυρίζει ο κόσμο, καλό είναι αυτό. Χαρά να υπάρχει. Όχι, φιέστα να κάνει, γιατί πετυχημένη χρονιά. Τρεις ομάδες έχουν πετυχημένη χρονιά στην Ελλάδα φέτος. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια. Πήρε και το περσινό, το κλέψανε. Πήρε το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια. Θα το θέσουμε έτσι. Ωραία. Ο Ατρόμητος. Άσου να τρώμε. Ο Ατρόμητος τα ίδια με πέρσι. Ωραία, μιλάμε να κάνει υπέρβαση. Η δεύτερη ομάδα. Όχι, όχι. Η δεύτερη ομάδα. Πετυχημένη είναι η ΑΕΚ, η οποία είχε ένα πλεόνασμα 2-3 εκατομμύρια. Πήρε και τα 22 τσίπη από το Champions League και ποιος θυμάμαι την ομάδα... Και πάμε και τα λίγο. Περιφέρεια, 20 μίρια. Ναι, άλλο λέω στην περιφέρεια. Εγώ σου λέω από τη χρήση. Α, από τη χρήση, ναι. Είναι 24-25 εκατομμύρια συν. Εσύ βγες και πες ότι είναι αποτυχημένη η χρονιά. Για την ΑΕΚ. Πώς να κάνει τίποτα. Η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Champions League που μπήκε στο Champions League. Πήρε τα λεφτά του Champions League και δεν επέστρεψε ούτε ευρώ στο Champions League. Και μετά τα ρωτιόντουσαν γιατί τους έπεσε κόντρα διαιτησία. Παιδιά, άλλη σφαιρίση είναι, τα παίρνουμε και ψιλογυρνάμε κιόλας. Να κινείται το χρηματάκι στην αγορά. Και η τρίτη ομάδα επιτυχημένη είναι ο Άρης μας. Το καμάρι της πόλης. Της περιφέρειας. Εντάξει, που βγήκε η Ευρώπη μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο που βρισκόταν στη Β, στη Γ, στη Δ, στην Ε και στη Χρηματάφη Εθνική. Δεν είναι απλό το πράγμα, είναι μεγάλη επιτυχία. Και σε αναδιαστήματα έπαιξε και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Είχε καλά παιχνίδια. Ναι, εντάξει, και είχε και κάποια άλλα που ξεχνόντουσαν να γυρίσουν στην άμυνα, αλλά δεν πειράζει. Ή έπαιζε ο center back. Έπαιζε με δύο Αλβανούς center back, κάτι που δεν το κάνει ούτε η εθνική Αλβανία σε αυτό το πράγμα. Ή ο μέσο center back. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω, δεν το κάνει παιδιά ούτε η εθνική Αλβανία. Η εθνική Αλβανία έχει έναν ξένο στα στόπερ. Εντάξει, ναι, να τα λέμε όλα. Λέγαμε λοιπόν για τον τελικό. Αυτή είναι η κατάσταση, παιδιά. Μαζεύτηκαν εκεί, τα είπανε. Θα τα ξαναπούν τη Δευτέρα. Κάνει Τετάρτη πάλι. Όχι, όχι, Δευτέρα τελειώνει. Έτσι λες εσύ. Εντάξει, Σάββατο. Δεν θα τελειώσει Δευτέρα, Σταύρο. Όταν λέει κάτι ο Κούρκας. Καλά. Είναι έτσι, φίλε. Την Δευτέρα δεν θα τελειώσει. Τελειώνει Δευτέρα. Στέργιος. Τι είμαστε, ρε. Λαϊκή ζωγράφη. Μαζί με υπογραφή. Τελείωσε. Δευτέρα τελειώνει. Ωραία. Θα ξέρουμε ακριβώς. Το αφγάναμε εισιτήριο, μόνο πήγαινε. Α, ναι. Ναι. Το γίνεται δεν το έχω βάλει. Γιατί το κάτσε με το κάνω μια Κυριακή, έτσι κατά λάθος. Ή όχι, εντάξει, μέρα, μία μέρα. Άμα είναι αλλάξει, θα πάει μια εβδομάδα. Θα πάει το επόμενο Σάββατο, ξέρω εγώ. Εντάξει. Πιο εύκολα και όλες. Ένα εισιτήριο παρά και την επιστροφή. Ναι. Όχι, μια εβδομάδα δεν μπορεί να καθυστερήσει γιατί ήταν να γίνει 18 και θα γίνει 11. Πάλι καλά. Μετά τι, θα έχουμε και δύο εβδομάδες χωρίς τίποτα. Τι δύο εβδομάδες. Ένα μισή μήνα θα έχουμε χωρίς τίποτα. Όχι, μετά ρε, εννοώ, από το, άμα πήγαινε μια εβδομάδα μετά, από τώρα την Κυριακή θα είχαν ετοιμάσει οι ομάδες. Να ευχαριστήσουμε για την ΠΑΕΠΑΟ και την πολύ φθηνή προετοιμασία που εξασφάλισε για όλους μας. Αυτό. 23 μέρες. Χωρισμένες στα δύο. Χωρισμένες στα δύο. Άρα και 8.000 το άτομο. Ευχαριστούμε παιδιά. Πηγαίνετε, μόλις κάναμε μια ψιλοκάβα. Πηγαίνετε, πάει και αυτή. Πηγαίνετε και αρχίζετε και ξαναπάτε μετά. Ναι. Μία 13, 18, 28. Δύσκολο. Εντάξει, παιδιά. Τι να γίνει. Επαγγελματίας. Μην κλείσει ακόμα. Μέσα από μια αλλαγή και παίξει στο δεύτερο προκριματικό. Περίμενε. Δεν είναι ακόμα 100% Στέριο, σίγουρο. Έχει κλείσει η προετοιμασία. Mm-hmm. Εντάξει. Ωραία. Θα παίξει στο δεύτερο προκριματικό. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς το έχει μελετήσει. Για ξανά πες λίγο είναι.
Δεν είναι, έχω αποφασίσει, δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Α, είναι δικό σου ήταν. Ναι. Α, καλά, ρε Σταυρό, λέω κι εγώ. Το έχουμε χάσει αυτό. Τρίτο αποκλειματικό θα παίξουμε. Οκ. Okay. Λογικά τρίτο. Και θα σου πω και θα είναι και κοντινό το ταξίδι. Μετά τα 8.000 που θα δώσουμε την προετοιμασία, θα πάμε στην Αστάντα μετά. Έξω ω πτήση. Θα μα βγει κανένα. Δεν πειράζει, καλύτερα. Από το να είναι Ολλανδία Σταύρο. Όχι. Δεν θα πάμε ξανά Ολλανδία. Αν είναι Ολλανδία, εγώ θα μείνω εκεί, δεν γυρνάω. Έβασε και γίνει πέρσι. Δεν έγινε πέρσι έτσι. Είχατε φύγει. Είχαμε γυρίσει. Α, πέρσι δεν παίξαμε στην Ολλανδία. Με τον Άγιαξ, εσύ. Α, ποιον Άγιαξ. Όχι, άλλο σκεφτόμαστε. Πέρσι παίξαμε στην Ελβετία. Στη Βασιλεία, ναι. Ρέα, κοντά στην Πάφθινη Βασιλεία που ο Στέργιος πλήρωσε μια 40 του σεφ 37 ευρώ. Όχι, μια Σίζαρς. Σίζαρς. Ο ίδιος ο Κέσσαρας. Είπαμε, ναι. Ναι. Εγγονός, εντάξει. Έμα Κέσσαρα, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα. Έψαχνε ο συνάδελφος Ιταλικό εστιατόριο. Μιλάμε για βλάκα τώρα. Κανονικά. Ακόμα και τα McDonald's ήταν τρεις φορές πάνω τα λεφτά. Και σκέψου φέτος να έχεις δώσει τα 8.000 για την προετοιμασία και να πας μετά κάνα τέτοιο ταξίδι. Άμα έχεις δώσει τα 8, αγάπη, δεν σου φαίνεται τίποτα. Μετά ή τα άλλα, έχει μπει βαζελίνη, έχει κάνει τα τυχώματα. 8 μόνο το πήγαινε έλα. 8 μόνο το πήγαινε έλα. Όλα. Και σπίτι και τέτοια. Όχι, δεν θα μείνω σε μπαγκάκι. Όχι, ρε, λέω πώς είναι έξτρα αυτό. 8, επό. Ένα χιλιάρικο είναι τα εισιτήρια, ξεκινάμε τα βασικά. Με ένα ξενοδοχείο που θα μείνω κόλκας, δεν είναι 120 ευρώ τη μέρα. Δεν θα μείνει σε hostel, όπως έκανα συνάδελφοι στον δρόμο για Σουηδία. Όχι αυτός εδώ, ναι. Μπορεί να βγει στην ταινία. 120 επί 23. Δεν θα είναι, αλλά 2.500 γκάκια. Και τα υπόλοιπα τι είναι. 2.800, τι είναι 2.500. Πες 3.800. Αμάξι. Αν είσαι στον αμάξι. Δεν είναι 3.400 στάρικα. Βεζίνη. Δεν κοίτανο. Άσε το. Φάει. Τότε και λίγο. 40-50 ευρώ τη μέρα. 40-50 ευρώ την ημέρα. Ε, τι είναι, μόνο πρωινό φάμε. Τι τρώτε ρε εκεί. Τι τρώμε. Και με θερμίδες πρέπει να τρώμε. Γιατί και οι θερμίδες που κάνεις και κάνεις προπόνηση. Και το ποτό εκεί που έχει 15 ευρώ. Μην πιείς. Γιατί έχει 15 ευρώ το ποτό. Ε, δεν το παίρνεις μόνο, αφού είναι μεζούρα. Το παίρνεις διπλό. Ωραία. Πάνω, γιατί μέχρι να θέσει σερβιτόρα, γνωρίζει όλους τους συγγενείς της για να ξαπεράσει. Ωραία, καλά να περάσετε. Εντάξει, 8.000 βγαίνει η προετοιμασία. Θα παράμενα στον Λουτσέσκο, γιατί το κάναμε πέρσι και μας βγήκε σε καλό, δεν το λάζουμε. Μπορεί, λεφτά έχει, μπορεί να πρημοδοτήσει τον κάθε δημοσιογράφο με 3.000. Συγγνώμη παιδιά, επειδή είναι θέμα το ναι, κάναμε βάζουμε 5, εμείς βάλε 3, ναι. Ναι. Επειδή σε αρέσει να το σπάς τα 2. Όχι για κάποιο λόγο, του πήγε γούρι πέρσι. Αυτό σου λένε, πήγε καλά η χρονιά, το ξανακάνουμε, δεν το αλλάζουμε αυτό. Εγώ μαζί του είμαι, μπράβο του. Έχουμε το σκουφί, τώρα έχουμε την προετοιμασία. Την προετοιμασία. Τέλος πάντων. Αυτά σε πρώτη φάση. Σε βλέπω και σε λυπάται την ψυχή μου, Σταύρο, είναι πολύ πιασμένος. Δεν μπορείς να φανταστείς πως πονάω. Πάτα μόλι σου λέω, δεν σου λέω να πονάω. Έχουμε εκπομπή τώρα. Αν ακούγει κάποια μασαζού, νεαρή. Μασέρ, λέει, ναι. Νεαρή. Σε πειράζει να ανεβαίνει. Αδύνατη. Από την Ουκρανία συνήθως που να τα ψιλομιλάει για να συνεννοούμαστε. Λέω το σοφού 18. Έχουμε εδώ κάτι σε κρεβάτι, θα προωθούμε. Εντάξει, είμαι πιασμένος. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που ήταν στη σημερινή σύσκεψη, να δούμε αν μπορεί να μας δώσει κάποια άλλη λεπτομέρεια πέρα από αυτά που ξέρουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο του ΠΑΟΚ 24. Στον απόϊχο μια σύσκεψη που δεν υπόθηκε τίποτα ουσιαστικά. Εντάξει. Από τη στιγμή που η αστυνομία πήγαν οι εκπρόσωποι και είπαν ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Περιμένουμε. Περιμένουμε τον υφυπουργό να μας πει τι θα κάνουμε. Γι' αυτό και τελείωσε μέσα σε μια ώρα. Θα μας τα πει καλύτερα σε δευτερόλεπτα, νομίζω, ένας άνθρωπος που ήταν εκεί στη σύσκεψη. Να έχει όλο το ρεπορτάζ και το τι έγινε και τα όσα δήλωσαν όλες πριν. Μετά. Θα λοιπόν, μας τα πει, νομίζω, καλύτερα. Έχουμε τον συνάδελφο, τον Γρηγόρη τον Ποζιό, από το Open TV. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα σας από Αθήνα. Ωραία. Χρόνια πολλά. Με υγεία. Υγεία για όλους. Πώς ήταν εκεί στη σύσκεψη? Παιδιά, η σύσκεψη άρχισε πριν τελειώσει. Δηλαδή, μόλις τελείωσε πριν αρχίσει, για να είμαι πιο σωστός. Ήταν πολύ γρήγορη η σύσκεψη. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε να διαρκέσει περισσότερη ώρα. Αλλά όπως τόνισε και από την πλευρά της η κυρία Αρκάδη, από την πλευρά της ΑΕΚ,
το οποίο το είπε και ο κύριος Κυριάκος από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Η αστυνομία πήγε στην σκέψη λέγοντας ότι δεν είμαστε εξουσιοδοτημένοι για να σας πούμε τι θα γίνει και αν θα μπορέσουμε να κάνουμε τον τελικό με κόσμο. Ναι. Άρα κάπου εκεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι τελείωσε πολύ γρήγορα και δεν είχαμε φυσικά λευκό καπνό από την συγκεκριμένη σύσκεψη και γι' αυτό μετατέθηκε σε καινούρια σύσκεψη τη Δευτέρα. Αυτό που τόνισε ο κύριος Κυριάκος από την πλευρά του ήταν ότι φυσικά και οι δύο ομάδες θέλουν να διεξαχθεί ο τελικός κυπέλλου με κόσμο. Ναι. Είναι αυτό που δεν συζητιέται πουθενά σε όλη την Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα πρέπει να γίνει κουβέντα και γι' αυτό. Και ότι εφόσον αποφασιστεί να γίνει το παιχνίδι της εκκλησμένων των θυρών, τότε καλό θα είναι να συζητηθεί και το θέμα της έδρας, γιατί ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να παίξει την έδρα του αντιπάλου. Γιατί η ΑΕΚ χρησιμοποιεί το γήπεδο του ΟΑΚΑ σαν έδρα της, και ότι εφόσον δεν υπάρχει θέμα κόσμου, ας βρεθεί ένα άλλο γήπεδο ώστε να γίνει ο τελικός και κλεισμένο των θυρών. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Ρωτήσαμε και τον κύριο Γαβριλίδη, τον πρόεδρο της Επιτροπής Κυπέλλου, για το αν είναι ήδη πλέον αργά. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι η οριστική απόφαση του πώς θα διεξαχθεί ο τελικός θα γίνει τη Δευτέρα. Ναι. Αφού πρώτα υπάρχει μια σύσκεψη με τον υφυπουργό, στην οποία σύσκεψη δεν θα είναι παρόντες ούτε άνθρωποι των δύο ομάδων, φοβερό, ναι. ούτε άνθρωποι της ΕΠΟ. Την ίδια μέρα, τη Δευτέρα κι αυτό. Ναι, δεν είμαι 100% σίγουρος, υπάρχει πιθανότητα να γίνει και κάποια συνάντηση νωρίτερα. Αλλά η τελική απόφαση, η οριστική απόφαση θα είναι τη Δευτέρα. Η Δευτέρα είναι 5 μέρες πριν το τελικό. Δηλαδή, και η χιουμοριστική, αν θέλετε, απάντηση, χιουμοριστική, εγώ το εκλαμβάνω ως αστείο τουλάχιστον, του κ. Αβριλίδη, ήταν ότι ναι μεν, αλλά μας πήγανε πίσω οι γιορτές, ήρθε λίγο πιο τραγικό, μπροστά είναι, τελικό. Ναι. Ναι, είπε ότι ήταν και η ημιτελική αργά και ήταν και οι γιορτές και καθυστερήσαμε. Τραγική τοποθέτηση. Ναι. Ήταν και οι γιορτές. Είναι λίγο αστείο τώρα το να συζητάμε. Εντάξει, πέντε μέρες πριν το τελικό. Τα έχει τα κιλάκια του όμως, μπορεί να φάει κάτι. Δεν τον λες και φέτες. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, Σταύρο μου, καλησπέρα. Εντάξει, μπορεί να ήταν απασχολημένος. Καμιά φορά ξέρεις, αποκτάς και μια ερωτική άβρα με το κατσίκι. Δεν είναι, δεν το γνωρίζεις, το κοιτάς κατάματα, γυρνάει η ζωή του μπροστά σου. Έχει τα μάτια του γουρλωμένα. Ναι, ναι, ναι. Η γλώσσα έτσι λίγο πλάγια. Η πραγματική αγάπη, φίλε. Το γιατί, ζεις, το ζεις. Ναι. Σε μια κοινωνία έτσι φοβική, που άλλος αν δεν σε κοιτάει στα μάτια, κοιτάει στο έδαφος. Το κατσίκι είναι εκεί. Άρα λοιπόν, εγώ τον κύριο Γαβριλίδη τον δικαιολογώ ως ένα βαθμό. Εντάξει. Και μακάρι για τις παθογένειες του ποδοσφαίρου μας να έφταιγε μόνο ο Γαβριλίδης. Θα το λύναμε κατευθείαν. Καλά, ναι. προς Θεού δεν κατηγορούμε τον άνθρωπο. Όχι, αλλά... όχι. Εγώ το συμπληρώνω γιατί κάναμε το χαβαλέ τώρα. Αλλά είναι αυτό το πράγμα ότι 5 μέρες πριν το τελικό δεν γίνεται να συζητάς για το αν θα έχει κόσμο ή όχι και το αν θα αποφασιστεί να γίνει κάπου αλλού ο τελικός. Δηλαδή, καταντάει λίγο αστείο. Εδώ πρέπει να δεις πώς έκλεινα τα εισιτήρια πριν. Να κλείσω ένα έτσι με επιστροφή ή χωρίς επιστροφή. Και πότε να είναι επιστροφή και πότε θα παίξουμε και τι που θα παίξουμε. Και να κλείσω για την Αθήνα ή όχι. Εκεί λες... Γιατί μπορεί στο τέλος να πούνε πάνω στο Παγκρίτιο, ξέρω. Και το αστείο ξέρεις ποιο είναι. Ότι έκλεισα για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια μόνο το πήγαινε. Γιατί λες, άσε το, θα δούμε, θα βρω να γυρίσω. Σταύρο, το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι, για μένα όχι τόσο οι ομάδες, γιατί ίσως δεν θα έπρεπε να έχουν τόσο μεγάλο ρόλο οι ομάδες. Οι ομάδες θα έπρεπε απλά να προσκαλούνται να παίξουν στο τελικό του κυπέλλου. Λοιπόν, όλο αυτό το σκηνικό θα έπρεπε να έχει κανονιστεί εδώ και καιρό. Μιλάμε ότι είναι ο τρίτος τελικός σερί που γίνεται ανάμεσα στις συγκεκριμένες ομάδες και στους συγκεκριμένους οπαδούς, προφανώς. Λοιπόν, και θα έπρεπε, εφόσον ξέρουν τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, άσχετα αν okay, θα έπρεπε να περιμένουμε και τους δεύτερους ημιτελικούς της ρεβάνς για το τι θα γίνει, όπως και γίνανε συζητήσεις, άσχετα αν δεν γίνανε επίσημες συζητήσεις, θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο. Ωραία. Όταν για τρίτη φορά, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα γίνει τελικός στο ίδιο γήπεδο, ανάμεσα στις ίδιες ομάδες, με τους ίδιους οπαδούς, δεν μπορείς να βγάλεις ένα σχέδιο ως αστυνομία στο πώς θα διεξαχθεί ο τελικός και έχεις και το ξέρεις εδώ και 1,5 μήνα ότι
λογικά θα είναι αυτές οι δύο οι ομάδες. Το ξέρεις από τη μέρα που χρειάστηκε ο Ολυμπιακός από την Λαμία ότι είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο και το ξέρεις και μετά την κλήρωση που έγινε για τα ημιτελικά. Ναι, εκεί... έχεις ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο. Αν δεν μπορείς να σχεδιάσεις έναν τελικό μέσα σε δύο μήνες, ενάμιση πόσο καιρός είναι, εντάξει είναι αστείο. Και για μένα είναι, είναι και μεγάλη ευθύνη της αστυνομίας σε όλα αυτά. Εντάξει, η αστυνομία φέτος στο ΆΚΑ, στα παιχνίδια της ΑΕΚ, δηλαδή δεν αντιμετώπισε τίποτα. Σε κάθε παιχνίδι, εγώ ακούω κρό του λάμψης, δηλαδή απ' έξω πρέπει να γίνεται μακελιό σε κάθε παιχνίδι. Εντάξει, είναι πολλές φορές που θέλουν να αδειάσουν λίγο το στόκ. Ναι, μάλλον. Ναι, το στόκ είναι. Αυτό έριξε λιγμένα δακρυγόνα. Παιδιά δεν έχει. Δηλαδή να ρίξει τα φρέσκα. Παντού ρίχνουν τα λιγμένα, παιδιά. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι και στο περσινό τελικό του κυπέλου, πως μετά το σφύριγμα της λήξης στο πεντάλεπτο, είχαν έρθει τα δακρυγόνα, είχαν φτάσει μέχρι τα δημοσιογραφικά. Ναι. Και τρέχαμε να πάμε στην αίθουσα. Εσύ που είσαι νεαρός, εμένα απλά ένα γαργαλιτό στη μύτη πλέον μου προκαλεί και τίποτα περισσότερο. Όχι, εντάξει, και εγώ το θυμάμαι. Δεν θες να σου περιγράψω με λεπτομέρειες τι έζησα πέρσι στο τελικό του κυπέλου. Άστο, με τα δακρυγόνα. Τα έχω φάει, τα έχω εισπνεύσει όλα. Εντάξει, αλλά οκ, okay, εντάξει, μιλάμε τώρα για έναν τελικό ο οποίος δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Θα γίνει, προφανώς θα γίνει, αλλά είναι πραγματικά αστείο πέντε μέρες να τα συζητάμε όλα αυτά. Η ΑΕΚ νομίζω έχει πάρει ένα τίτλο με κέρμα κάπου το 60 κάτι. Ναι, πολύ παλιά. Έχει πάρει. Ναι. Θα σε γελάσω. Νομίζω έτσι, ναι. Κοίτα, Γρηγόρη, το μόνο που δεν έχει γίνει να αναλύουμε πώς πέταξε το κέρμα και εδώ και είδε, το ήξερε. Ήξερε το βγάλει. Εγώ ξέρω το βγάζω κορώνα. Θα υπάρχει VR στο κέρμα. Γιατί μπορεί να είναι το ίδιο για τις δύο πλευρές. Έπεσε σωστά, το έστριψε σωστά το κέρμα. Όχι. Τι να πούμε. Οπότε είμαστε σε αναμονή της σύσκεψης που θα γίνει τη Δευτέρα και να δούμε ποια θα είναι η οριστική απόφαση. Οπότε μην κλείσετε εισιτήρια. Εγώ έκλεισα καλού κακού. Εντάξει. Μην καταντήσω με καμιά Ryan και τον τελικό της Αιγύπτου. Να κατέβω και βλέπουμε. Θα τα κλείσουμε τη Δευτέρα με κανένα 200 στο τέλος. Τόσα δώσαμε, τόσα γι' αυτό. Μην αγχώρησες. Γρηγόρη, ξέρουμε ώρα για τη Δευτέρα ή ακόμα δεν έχει προκύψει ώρα. Όχι, δεν έχει προκύψει ακόμα κάποια ώρα. Αν γίνει σύσκεψη την ίδια ημέρα μεταξύ του Υπουργού του Αθλητισμού, του κ. Βασιλιάδη, με την αστυνομία, φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει κάποια στιγμή. Νωρίς το πρωί, 9-10 αναλόγως τι ώρα θα ξυπνήσουν και μετά από εκεί θα πάνε και στην ΕΠΟ για να γίνει εκ νέου σύσκεψη και να πάρθει η οριστική απόφαση. Βέβαια υπάρχει και ένα ενδεχόμενο η σύσκεψη της Δευτέρας να γίνει στο ΟΑΚΑ. Στο γήπεδο δηλαδή που θα διεξαχθεί ο τελικός ώστε να είναι άνθρωποι και του ΟΑΚΑ και της ΔΕΑΒ. Αυτή είναι ωραία μισθή είναι αυτή. Κοίτα, σκεφτείτε ότι σήμερα στη σύσκεψη ήταν περίπου 30 με 40 άτομα. Οι οποίοι πήγανε και απλά ακούσαν από την αστυνομία ότι εμείς δεν έχουμε εξουσιοδότηση για να σας πούμε πώς θα γίνει ο τελικός. Αυτά. Οριακά προλάβανε να πιούν τον καφέ, Γρηγόρη. Οριακά. Δεν είχε και θέα. Λίγο κλειστό το είδα το μέρος. Είναι πολύ πουντρούμυρση. Γιατί. Έχει προβλήματα η Αθήνα Γρηγόρη τελευταία. Αυτή είναι η μεγάλη αίθουσα συσκέψεων της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αυτά είναι τα υπόγεια του Winterfeld. Δεν είναι η μεγάλη. Πολύ πουντρούμη. Ναι, δεν μπορούσε να πει καφέ. Δηλαδή να σου πω κάτι, Γρηγόρη. Ναι, μόνο οι δάδες έλειπαν από τα δουβάρια. Δεν ξέρω πώς. Και η άδεια. Να τρέχει στενά. Εντάξει, και το Winterfell τώρα δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Μην πιάσουμε τώρα και κάνουμε spoiler στο Game of Thrones. Εύκολα κάνουμε τώρα, το είδαμε. Όποιος το έχει δει, εντάξει, να κάνουμε. Να μιλάμε 50 μέρες. Έτσι είναι, Γρηγόρη. Εντάξει, δώσαμε μια μέρα, δύο, πέντε. Άνθρωποι μας. Ναι, νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Είμαστε εντάξει. Ωραία, λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι ο τελικός δεν θα έχει συνθήκες Winterfell. Δεν θα έχει σκοτάδι βασικά. Μην ψάχνουμε τώρα ποιος έδωσε την μπάλα που να έχει ρεύμα, το γήπεδο που θα διεξαχθεί ο τελικός, το βασικό. Να δούμε αν θα έχει βαρ τελικά, γιατί από ό,τι μάθαμε, αυτό, συγγνώμη, παράληψή μου, ο κ. Ραβιλίδης είπε ότι πληροφορήθηκε λίγο πριν κάνει τις δηλώσεις, ότι ουσιαστικά στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αυτό που ξέραμε εδώ και καιρό δηλαδή, θα γίνει ένα test event για το βαρ,
Δεν θα το χρησιμοποιήσουν στον αγώνα, δηλαδή δεν θα. Από μόνοι του θα τα λένε. Μόνοι του θα τα βλέπουν, μόνοι θα τα λένε, ναι. Θα το δοκιμάσουν. Θα το δοκιμάσουν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού τη τελευταία αγωνιστική. Κοίτα, εγώ λέω ότι άμα ζήσουμε κάτι σαν το City. Ποιο ήταν το City Tottenham, ναι. Θα δούμε σκηνικά που θα καίνε τηλεοράσει στου δρόμου. Δηλαδή, θα ζήσουμε τέτοια σκηνικά με το VAR. Το θέλουμε. Βασικά το θέλει ο Έλληνας διαιτητής κυρίως να φύγει από πάνω του το βάρος. Ναι, εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα θα υπάρχουν στιγμές που θα γελάσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων. Ειδικά αν έχει πολύ δύσκολες φάσεις. Ναι. Ναι. Θα αμφισβητούμε τη γραμμή. Ρε. Φίλε, κοίτα εδώ στραβά. Είναι έτσι αλλιώς. Οι μοίρες θα βγάζει ο άλλος. θα ζήσουμε στιγμές απειρού καλούς. Εγώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, καλή υπομονή. Θα πας Δευτέρα πάλι. Ναι, λογικά. Ωραία, να μου φιλήσεις... Οπότε, αν θέλετε, εδώ θα είμαστε. Να μου φιλήσεις τους κοσμάδες, τις βραχάριδες και τα συναφή εκεί που έχετε μαζευτεί. Να μου τα φιλήσεις. Έγινε. Τον Αντρίδη. Τον Αντρίδη να μου το φιλήσει. Είναι και τριφερό αγόρι. Μα φυλάει κανένα 20 λεπτά. Ας το κάνετε. Το παιδί βουρτσίζει τα δόντια του 25 λεπτά. Είναι και συνονόματος. Είναι και συνονόματος. Ναι, 25 λεπτά τα δόντια του βουρτσίζει. Μην πας πουθενά μαζί του. Να ξέρεις. Είναι ο πρώτος που φορτίζει τη μηχανή. Βουρτσίσματος ενδιάμεσα στο βούρτσισμα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά αυτό το πράγμα, να ξέρεις. Εντάξει. Αυτά από εμάς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γρηγόρη. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά, καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Ναι, δεν δικαιώνει το όνομά του Γρηγόρης. Έλληνες, δεν ξέρω και ό,τι θα πήρε. Ας λέει, βάλουν να διοργανώσει το τελικό Night King τέτοια νέκρα που θα έχει τις κερκίδες του ΟΑΚ. Και αυτό το Game of Thrones. Τεράστιος Χρήστο. Υπάρχει άνθρωπο που δεν έχει δει Game of Thrones, πραγματικά δηλαδή. Εσύ. Κοτάλαβα. Και Αναστασία. Ωραία. Εντάξει, πήραμε λίγο ένα κλίμα από το τι έγινε. Νομίζω. Πήραμε ένα κλίμα ότι δεν υπάρχει κλίμα. Ναι, πραγματικά. Αλλά και αυτό είναι χρήσιμο πολλές φορές. Γιατί είμαστε μια δημοσιογραφική εκπομπή που. Όχι, να σου πω κάτι, είναι χρήσιμο, ρε Σταύρο, γιατί είμαστε στο πόδι. Δεν υπάρχει ηρεμία. Υπάρχει μια ένταση. Και περιμένουμε τη Δευτέρα. Εγώ δεν έχω καμία ένταση. Ένταση, όταν σου λέω, περιμένουμε. Θα πάω με την άβρα του πρωταθλητή. Καλά, πήγαινε εσύ και μείνε εκεί στην Αθήνα 20 μέρες μετά. Εννοείται αυτό. Θα πω με αυτή την μπλούζα που έχω τώρα. Α, με αυτή θα πας. Τσάμπιον. Θα σκάσεις έτσι μύτη στο Μάκρο. Βρήκα μία με 12-6. Είναι και η παραγγελία. Είχε την μπουτίκ. Είχε μία. Ωραία. Πόσα έξι. Βρήκαμε. Τέσσερα. Δεν τράπηκε. Τράπηκα. Πες, δεν είναι για μένα. Όχι, δεν μπορούσα να το πω. Γιατί είχα βρει την προηγούμενη φορά που δεν είχε. Αμάριστα, και εσύ μην εξηλώνεσαι τόσο πολύ. Πες ότι έχω ένα κολλητό που είναι πιο πολύ από μένα, δεν του κάνει. Θέλουμε κάτι παραπάνω, θα το έδιναν. Μπορείς να πάρεις, Σταύρο, μια μπλούζα μιας εταιρείας που ονομάζεται έτσι, όπως έκανε βετεράνος του ΠΑΟΚ, στη Φιέστα. Το είδες. Όχι. Ναι. Για κάποιο λόγο δεν βρέθηκε μπλούζα για τον Αχιλλέα Σλανίδη. Θα σου πω εγώ το λόγο. Ήταν 32-6, δεν φτάνει. Είδες όμως τι φορούσε. Όχι. Τσάμπιον τη μάρκα. Μία φούτε. Χαμπάρτε μία. Είδες ο πατσάς. Δεν σε κάνει και σιξπακ. Μία φούτρη τη Τσάμπιον. Το γνωστό πατατζίδικο στην Ομόνια, το οποίο αγάπη δεν το προλάβες. Πίσω από το σύνδεσμό μας στη Σατοβριάνο και στην Αγίου Κωνσταντίνου χαμηλά. Πήγαμε τις δετσίνες μας, πηγαίναμε μετά, δεν θυμόμαστε τι έγινε στο παιχνίδι. Ωραία πράγματα, ωραίες εποχές. Δεν ήταν για να θυμάσαι αγνές, τότε. Αγνές εποχές. Δεν ήταν για να θυμάσαι τότε. Κλαρίνο ήταν συνήθως. Τίμια. Ναι, τέλος πάντων. Δεν γνώμησε από αυτό ο Αχιλλέας. Ψιλοπιέστηκε κιόλας. Πάχινε και λίγο. Δεν μπαίνει η μπλούζα της Μάκρον. Δεν βγήκε πάλι. Μάλλον γι' αυτό έγινε. Μάλλον γι' αυτό έγινε. Έλεγα μου στηρίζω το στόκ, ρε παιδί μου. Πρώτα απ' όλα το στόκ τελειώνει συνεχώς. Αλλά δεν είναι και το πρόβλημα. Το πρόβλημα με τη Μάκρον είναι τα 6. Οι σατανάδες πώς βρήκαν τσάμπιον φούτερ, έτσι. Οι σατανάδες, κανονικά. Ωραία, πάει πάω. Δεν έβγαλε σήμερα κάτι για τη Φιέστα. Ναι. Και θέμα του συντηρητέ έβγαλε. Θα ξεφωνήσω μετά το διάλειμμα. θα ξεφωνηθείτε όλοι, συντονιστείτε εκεί στο 2-3-10-95-40-50. Εκεί μικρά σα ασένα. Θα σα περιλάβω μετά το διάλειμμα. Ζώα εκεί στην ΠΑΕ. Καλά τα λένε εκεί τα παιδιά στο Facebook. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Μην νομίζουν ότι σου φύγε από μόνο σου. Ωραία, αλλά να το συζητήσουμε λίγο το θέμα με τη Φιέστα. Να πάμε εκεί στο διάλειμμα, λες, να επιστρέψουμε να τα δώσω όλα και για Μάκρον και για. Όχι, Μάκρον είπαμε. Δεν έχουμε άλλο. Ότι μα έχουν κάνει κομπεσικού. Ότι πάμε και ζητάμε. Δεν σε είδα να σου κόπει και όρεξη. Το φάει στο στάκι, δεν είναι. Το στέφαγα, αγάπη. Γαλοπούλα για μένα. Τι ώρα ήθελα να πάω να πιτόγυρο. Αλλά δεν. Μαύρη μπακέτα, γαλοπούλα, εντάξει. Τερμίδε μηδέν. Δεν ήθελε και μαύρη την μπακέτα. Δεν ήθελε λίγο σολάριο, μια γίνει μαύρη.
Θα πάμε στο διάλειμμα των μία και επιστρέφουμε. Πόσες μέρες έχουν περάσει από τη φιέστα? 2 εβδομάδες. Σχεδόν 2 εβδομάδες. Ναι. Παρά 3 μέρες, ωραία. Κάθε μέρα στο site του ΠΑΟΚ θέμα για τη φιέστα. Αυτό που με έκανε έξαλλο, έξαλλο. Ποιο ήταν? Οι συντελεστές φιέστας. Παιδιά, τζάμπα το κάνατε. Εντάξει, ρε Σταύρο, δεν πρέπει λίγο να. Όχι, δεν πρέπει. Τζάμπα το κάνουνε. Εντάξει, ρε. Τζάμπα το κάνουνε. Όχι. Όχι. Καθόλου. Ωραία, εγώ πρέπει να παίξω τελικό. Μπορούμε να ασχολούμαι κάθε μέρα με τη φιέστα. Τελικό στα Γιάννενα για το αίτητο. Τελικό με την ΑΕΚ. Οι συντελεστές φιέστας. Ποιες συντελεστές φιέστας, ρε. Αυτό βγήκε το Πάσχα. Αυτό βγήκε το προχθές. Ναι. 8 μέρες μετά τη φιέστα. Καλά, νομίζω και προχθές και χθες βγάλανε τι, το πόσο, πόσο έχει παίξει στην Ευρώπη, στο BBC, στο Deutsche Welle. Ναι, φτάνει, παιδιά. Τη χαρήκαμε τη φιέστα, ήταν πολύ ωραία η φιέστα. Μπράβο για τη φιέστα. Από αυτούς τους συντελεστές που αναφέρεται, μόνο Τσακυρόπουλος και Βερβερίδης δεν πρέπει να πήραν μία παραπάνω. Υποθέτω. Δεν ξέρω. Πήρανε. Δεν υποθέτω. Πήρανε. Ωραία. Και καλά, σε καλή μεριά. Μπράβο. Εντάξει. Καλά κάναν και τα πήραν, άξια παιδιά. Δεν χρειάζεται να γράφουμε για τους συντελεστές φιέστας. Δεν το κάναν για την ψυχή της μάνας τους. Αν θέλουν να βρουν καλύτερα, να πάνε να κάνουν αλλού φιέστα, εκεί στο Χαριλάου. Να πάνε να προτείνουν καμιά φιέστα. Να κάνουν, να δουν πόσα θα πάρουν. Θα πετάξει drone. Ο Βερβερίδης πετάει, δεν πετάει drone. Αυτά να τα λέμε. Εντάξει. Φτάνει, παιδιά, έχω παιχνίδια μπροστά μου. Φτάνει με τη φιέστα. Τέντωσε. Τους άλλους κοροϊδεύουμε και τα κάνουμε εμείς. Ναι, και το πρώτο δείγμα στην Τρίπολη δεν ήταν καλό. Δεν ήταν καλό στην Τρίπολη. Πήγαμε, κατεβήκαμε εκεί για να μας δούνε. Ότι ήρθαμε, παιδιά, είναι σοβαρό το παιχνίδι. Κατεβείτε από τον μπαρ. Ναι. Που διαπρέψε. Ο Ενρίκη πιο γρήγορα επέστρεψε μετά τα. Στο είπα εγώ. Ε, μετά την αποθεραπεία στον μπαρ. Ναι, γυρίσει και νωρί. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Φτάνει με τη φιέστα, παιδιά. Μπράβο σα. Εκπληκτική. Σηκώθηκε η τρίχα μα. Όσοι δεν τις ξυρίζουν. Εντάξει, το ζήσαμε όλοι πολύ. Εντάξει, το ζήσαμε. Αγαπήσαμε τη στιγμή. Όλος ο κόσμος αγάπησε τη στιγμή. Μπράβο, φτάνει. Αλλά πέρασε. Φτάνει. Έχουμε παιχνίδια μπροστά μας. Χαλαρώσατε κι εσείς. Τα γούρια βλέπω. Τα αμελείτε. Πού είναι το σκουφί? Ε? Πού είναι το σκουφί? Εντάξει, 30 βαθμούς έχει έξω. Και 50 να έχει. Κύπελο θα πάρω και έτοιμο. Και γούρι είναι και η ταπεινότητα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Γούρι είναι και αυτό. Ναι, υπάρχει η αποδοχή ότι αυτό που έγινε ήταν κάτι συγκλονιστικό. Ναι. Τελειώνουμε εκεί. Και μη δω από τους συντελεστές άλλο στάτους, τι ωραία, και εμείς κάναμε αυτό και το άλλο. Θα πέσει πινελίκι. Εντάξει, δεν το κάνει κανείς σας τζάμπα. Αν ήταν καμιά κολεκτίβα που δουλεύει φιέστες και το κάνει για το χαμόγελο του παιδιού, κανένα πρόβλημα. Κάντε ό,τι θέλετε. Πληρωθήκατε και αδρά. Έχω άδικο. Μ' άρεσε εντάξει, το κολεκτίβα που είπες. Ωραίο. Ναι. Ωραίο. Ναι. Εντυπωσιακό, ναι. Όχι, εντάξει, είναι πραγματικότητα αυτή που λες. Δεν βγήκε κάτι σήμερα. Τελειώσαν αυτά. Δες λίγο, ανανέωσες. δεν έχει κάτι, όχι, εντάξει, δεν έχει. Ανανέωσες. Δεν έχει. Πριν κοιτούσα κάτι άλλο και δεν είχε. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Πώς σήμερα δεν έχει ένα θέμα για τη φιέστα. Τι άλλο να έχει, εσύ. Τι άλλο να έχει. Πιανού, παιδιά, ήταν αυτά τα 128 της Τούλας από την Πολύχνη, του Κώστα από τη... ναι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν έχει κάτι άλλο. Είδες, γύρισαν όλοι. Χθεσινό θέμα, ωραίο, Σταύρο, μόνο που κράζεις. Πρωτομαγιά με σκληρή δουλειά. Μες εδώ, Φερνάντο Βαρέλα. Ψηκητάει. Το θέμα είναι σοβαρό στο μεταξύ. Δεν ανεώνει ακόμα που τη βλέπουμε. Δεν ξέρω τι μπέρδεμα έγινε, μυρίζομαι μπέρδεμα. Ας ελπίσω να μην είναι αυτό που οσφρίζομαι. Αυτά. Ε, αναλυτικότατος, ε. Εντάξει, ναι, δεν λακωνικός. Κάτι... Λακωνικός. Σπαρτιάτης, που λέει και ένας φίλος μου. Έχεις από κυρίζες. Καμία. Ψάξω. Κοίτα, εδώ στις σηματολογικές που έκανα, αποδείχθηκε βέβαια το πρόβλημα. Πε το άλλη μια φορά, ναι. Ναι, έτσι, έτσι. Εντάξει, θα ξαναπούμε άλλη μια φορά. Για όσους δεν είχαν ακούσει και την εκπομπή, βρέθηκε ένα ινδικό στοιχείο μέσα μου. Τώρα είναι Bollywood, είναι Μέγας Αλέξανδρος. Δεν ξέρω. Είναι μια παροδία. Η λογική λέει ότι είναι Μέγας Αλέξανδρος. Κοίτα, εγώ ξέρω τι θέλω, να έχω πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, ρε φίλε. Εντάξει, να έχω πολλά λεφτά. Αλλά για ποιο λόγο? Γιατί? Να βλέπω στο Facebook αυτή που ανεβάζει, ξέρω εγώ, δεν βλέπω κατηγκόμενες.
Το δικό μας DNA, έλα το μόνο πατσαφούρα να κάνω λίγο το DNA σου. Ο δήμαρχος, εσύ στην Καλαμάτα, που βγήκε την τρίτη έξαλλη μου εκεί αυτό. Μισή ώρα το λέγαμε εδώ πέρα με το Στέργιο. Ναι. Που βγήκε και είπε το, στο DNA από εμάς, από πού ήταν εκείνη. Στους Μεσσίνιους, στο DNA. Μεσσίνια, είναι αυτά εδώ, σε το πόλεμο, είσαι το DNA. Εντάξει, εγώ άλλο DNA εννοούσα. Δηλαδή λέει οι άλλοι ότι εμείς είμαστε ανώτεροι φίλοι. Και το DNA μας και τέτοια, δεν λένε κάτι πατσαφούρες ναι, και κάτι ψαχμένοι. Ναι, ναι, ναι. Έλα εδώ να σου κάνω το DNA να δούμε από πού είσαι, μόλι. Μα καταρχάς, θα σου βγάλω εγώ 70 στοιχεία κανένας στο αίμα σου. Κανένας από αυτούς δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό που λέει. Απλά το λέει. Το DNA δηλαδή, τι κανένας δεν ξέρει τι είναι αυτό που λέει. Δεν υπάρχει αυτό. Εγώ σου λέω βρέθηκα μέχρι και Ινδίες. Εγώ έχω, ξέρω εγώ. Εσύ είσαι από τη Σούρθα, δεν αλλάζει αυτό. Ό,τι δεν σπάει. Δεν είμαι από εκεί, πόσες φορές το έχουμε πει. Να ψαμψούν τα. Μωρέ. Δεν είσαι από Σαμψούντα. Ρε φίλε. Δεν είσαι το τυπικό παράδειγμα Σαμψουνιώτισσας. Όχι. Δεν είσαι. Όχι. Από πού είσαι. Εκεί ήταν ένα 75 όλες. Ποιες ήταν 75. Ρε εσύ. Άκου οι αδερφές μου είναι 70 και πάνω. Μην βλέπεις εμένα. Εγώ τι, κάτι έχω πάθει την τελευταία και δεν ξέρω. Το Τσέρνομπιλ. Πότε βγήκες. 94. Όχι. Το λύσαμε και αυτό η τώρα. Ζωή συμφωνεί μαζί μου. Τέλος η φιέστα, τα μυαλά μας πετάνε και έχουμε δύο στόχους μπροστά μας, λέει, ναι. Πετάνε ή πονάνε. Τα μυαλά πετάνε, εννοεί ότι δεν είμαστε ακόμα συγκεντρωμένοι. Μπορεί κάλλιστα και να πονάνε όμως. Θα πονάνε αν συνεχίσουν να πετάνε. Ναι. Ναι. Μπράβο, Ζωή, σωστά τα λες. Εντάξει. Κάντε ένα μπλοκ. Πετάνε, πονάνε. Χθες έγραψα το αριστούργημα. Για αυτό το μήνα φτάνει. Αυτό δεν θέλω να τους έχω σε καθημερινή βάση. Θέλω να ανυπομονούν. Να είναι σαν τα επεισόδια των Game of Thrones. Να δεν πάλι. Να σου λένε Σταύρο, γράψε κάτι. Έχουμε καιρό να σκευάσουμε. Κανένα έξω από παθατούρη μια μέρα και μου λέει θα γράψει κανένα blog. Είμαι σε mood Ποδομαγιά. Ήταν δύο μέρες πριν την Ποδομαγιά, αλλά έμπαινα. Α, ωραία. Και ο ανώμαλος έγραψε από Ποδομαγιά. Γιατί έγραψε σε αριστούργημα. Δεν γίνεται αλλιώ. Δηλαδή μπορεί να παραγγείλει από ένα συγγραφέα βιβλίο, θέλω βιβλίο να εξέτοιμο. Όχι, όποτε θα έχει την έμπνευση θα το γράψει μόνο του. Δεν είναι. Δηλαδή, να κάτσει εκεί. Να γίνει δουλειά σου. Να γίνει δουλίτσα. Λέγαμε πριν Σταύρο, πας για ένα ΠΑΟΚ, 3-35 ο Άσος, 3-90 το Χ, 2-0-2 το διπλό. Παίζεις ΠΑΟΚ, διπλό. Παίζεις διπλό ΠΑΟΚ, 2-0-2. Θα περιμένω το live, να δω τι γίνεται στο Ατρόμητος. Το Ατρόμητος Σόφι το έχει ακόμα στο 2-50, ο μέγας χωρικός του ΠΑΟΚ, αλλά από ό,τι βλέπετε το Χ, ναι. Και όλης της ελληνικής κοινωνίας. 2.50 δεν έχει το Ατρόμητο Σόφι το Χ. Ναι, ναι. Για πάτε λίγο MaxBet. MaxBet. Τι κάνεις βρεζόν. Τι κάνεις βρεζόν. Κατάλαβα. Θα με πνίξεις, ρε. Θα με πνίξεις, ρε. Τι έκανες τώρα, ρε. Περίμενε. Να πω στον αέρα τι έκανες. Να πω. Πες μου τώρα να το πω. Πού είναι το MaxBet, στάκα του. Max Bet, ρε. Max Bet. Πού το? Εκεί πάνω, πάνω. Κάτσε το φραγό στο εκεί. Άσε το χωρίς. Τι έκανες, πήγες να πατήσεις maxbet.gr, καλά κατάλαβα. Όχι. Ναι. Αυτό δεν έκανε. Όχι. Αγάπη, αυτό δεν έκανε. Δεν είδα τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν τους ανέβησε ο συναδελφός σου, δεν θα προκόψεις. Το έχουμε καταλάβει αυτό, ότι γενικά είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Ναι. Ωραία. Τι ωραία πράγματα. Χι. Μαξ. Τι είναι. 166 ευρώ. Μπορώ να ποντάρω. Προσεκτική. Προσεκτική. Ναι, προσεκτική. Προσεκτική στοίχημα. 166 μπορώ να. Τα βάζω. Όχι. Όχι. Γιατί. Εντάξει, τώρα πρέπει να το βάλεις. Περίμενε λίγο να πλησιάζει και τι να πλησιάζει, θα πάει στο 1.30. Πώς θα πέσει μετά το Max Bet. Να σου πω. Ατρόμητος όφι. Αδιάφορος ο Ατρόμητος. Σχεδόν. Δηλαδή το μόνο ενδιαφέρον του Ατρομήτου είναι αν χάσει η ΑΕΚ στη Λιβαδιά. Χλωμό, ναι. Δύσκολο να γίνει. Ωραία. Και χάσει την τρίτη θέση η ΑΕΚ. Αν κερδίσει ο Ατρόμητος τον όφι. Δηλαδή ή τα ΑΕΚ στη Λιβαδιά, με μένα και σένα που παίζει δηλαδή ο Κομπότης αυτήν την περίοδο, και να κερδίσει ο Ατρόμητος τον όφι, τότε βγαίνει ο Ατρόμητος τρίτος. Και παίρνει την καλή θέση του Europa, το οποίο όμως μπορεί να τη χάσει αν πάρει έκτο κύπελο. Ναι. Δηλαδή, πιο αδιάφορος πεθαίνεις από τον Ατρόμητο. Ωραία. Και όφι θέλει ένα βαθμό για να σωμένο σίγουρα. Ναι, έχει λογική.
Δηλαδή, τι πιο βολικό χι από αυτό. Δηλαδή, βολικό. Ο άνθρωπος δεν καίγεται. Χάσει, κερδίσει, τα ίδια είναι. Ωραία. Αλλά και τώρα στον Μπουρουμπούρου σε αυτά δεν θα γίνει το χι. Δεν θα είναι και ήττα. Ναι. Και 3-15 ο άσος του Απόλλωνα Σμύρνης με τη Λαμία. Καλό. Και το, ναι, δεν θα το. Δεν θα το βάλουμε μαζί. Αλλά ναι. Υπάρχει και ως ενδεχόμενο. Είναι άλλη μέρα το Απόλλωνα Σμύρνης Λαμία. Είναι ναι, Σάββατο. Είναι άλλη μέρα. Έχουν αλλάξει. Ναι, είναι Σάββατο και όλα τα άλλα είναι μαζί. Ναι. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός Πανετολικός, τρεις να δουν και δύο χορεύουν. Πας για να πάω, ξεκινάει και μόλις καταλάβουν ότι το Ατρόμητο Σόφι δεν αλλάζει, τότε βάζει το δίπλο του ΠΑΟΚ. Που δεν έχει κανένα λόγο ο ΠΑΟΚ και με έχει μια χαρά είναι. Ναι. Το ΑΕΤ το θέλει ο ΠΑΟΚ. Λάζει Ολυμπιακός. Τα Γιάννενα σώζονται μόνο άμα χάσει ο Όφι και κερδίσουν τα Γιάννενα. Ωραία. Και το άλλο που έχει ενδιαφέρον είναι το Αστέρας Τρίπολης Πανιώνιος, που ο Πανιώνιος θα πάει εκεί με τον, πώς το λένε, με τον Μαυρίκη και τον Αρδίζογλου. Θα πάει να παίξει. 1-26 ο Αστέρας Τρίπολης. Και πολλοί είναι. Ωραία. Άρης Ξάνθη, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Αυτά είναι τα σημεία στο live, παιδιά, live. Ανέλησε μας λίγο σε 10 δεύτερα τι σου άρεσε στην Τρίπολη, που πήγες κάτω από τον ΠΑΟΚ. Ένα κοκκινιστό που έφαγα και στην πλατεία. Καλό. Εκπληκτικό, πολύ καλό. Εντάξει, ήμασταν όσο τραγικοί περιμέναμε. Στο πρώτο ημίχρονο το πήγαμε σβηστά. Μετά δεν κάναμε γκολ τις μια-δυο φάσεις που ήρθανε. Έγινε εκείνη η φάση με τον Ίγκασον και τον Τσιλιανίδη που σε καθαρό χρόνο μένα μου φαίνεται φάουλ. Και θεωρώ ότι τον βρίσκει ψηλά. Τώρα κάποιοι λένε δεν βρίσκει, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Να και αν είναι, να και αν δεν είναι. Και μένα στην Τρίπολη που μου ακύρωσαν κόλ του Μπίσεσβα. Τι να κάνω τώρα, συμβαίνουν αυτά. Η σφαγή δεν είναι τώρα το ένα σφύριγμα που σε καθαρό χρόνο φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι, ότι είναι φάουλ και μετά αρχίζεις και αναλύεις τι και πώς. Μόνο όταν είναι παιχνίδι του ΠΑΟΚ αναλύεις τι και πώς. Αυτό έχει παραπάει. Εντάξει. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες μετά, δηλαδή μία του Ολιβέρα, μία του Πέρκα, μία του Λιμνιού. Μία... Βάλτε τον γκολ να τελειώνουμε. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που δεν βάλαμε γκολ μετά από εκείνο με την ΑΕΚ. Ναι, στο ΑΚΑ πέρσι. Αυτό είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Διαχειριστήκαμε λίγο λάθος το πρώτο παιχνίδι, το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Δηλαδή έπρεπε να μπούμε λίγο πιο έξυπνα, να μην δώσουμε κανένα δικαίωμα και να βάλουμε ένα γκολ να το τελειώσουμε. Εμείς το πήγαμε μέχρι τέλους έτσι να. Να αγχωθούμε και λίγο. Δεν είναι έτσι όμως. Αλλά το περιμέναμε. Έμαθα ο Ιβάν μετά στη σύσκεψη και είχε την Πινελίκια. Λες και δεν πήραμε ποτέ πρωτάθλημα. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Μα και... ήταν αυτός που τους έλεγε όλους ότι χαλαρώστε, έχουμε και τα υπόλοιπα. Τους κρατούσε όσο μπορούσε σε εγρήγορση. Εντάξει. Και πριν. Και πιο πριν. Εντάξει. Προλογικά θα πρέπει να περιμένουμε αλλαγές στους σημάδες. Φαντάζομαι. Για ενδεκάδα. Για ενδεκάδα. Πέντε μέρες πριν. Κοίτα, εγώ θα δοκίμαζα σχήμα τελικού, φίλε. Το από την άλλη, του έσκοπα να το σκεφτεί αλλιώς ότι θέλει να έχει φθορά ο βασικός του κορμός σε μεγάλο βαθμό. Yeah. Αλλά θα είναι. Πέντε μέρες πριν θα είναι. Δεν θα πέσει καμιά κλωτσιά παραπάνω. Θα πέσει, ρε φίλε, αλλά και στο τελικό δεν θα πέσει. Τι θα κάνουμε, δηλαδή, μπάλα παίζουμε. Μπάλα παίζουμε. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να το μην ξανά. Βάλ το πόδι σου καλά για να μην χτυπήσεις. Αυτό είναι το μυστικό. Χτυπάνε αυτοί που έχουν τραυματισμούς τύπου Βιερίνια και Μαουρίτσιο που είναι τη στιγμή. Δεν είναι πόδι. Σύγκρουση. Ναι, κολλάει το πόδι καλά. Και υπάρχουν αυτοί που πάνε στην μπάλα σαν φλόρι και χτυπάνε. Πάρε, πάρε τον παραμάσχαλα. Και δεν θα χτυπήσεις ποτέ. Εγώ στη ζωή μου δεν είχα τραυματισμό. Ένα διάστημα είχα και έπαιξα. Εντάξει, δεν ήταν και η καριέρα μου. Ναι, ενδεικτική. Το προσπερνάω αυτό. Ναι, δεν χτύπησα ποτέ. Το Ίγκασον Βαρέλα με κρέσπο αριστερά. Εγώ δεν νομίζω ότι λειτουργεί αυτό. Ποιο ρε. Όχι, ρε, Γιαννούλησε. Κανονικά. Με Βαρέλα, κρέσπο, Μάτος, Γιαννούλη. Επειδή υπάρχει μια ιδιομορφία. Στο παιχνίδι τη Τρίπολη χρησιμοποιήθηκε ο κρέσπο στα αριστερά. Γιατί είχαμε το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Ναι.
αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε έναν τελικό. Να αλλάξω δηλαδή το κέντρο άμυνάς μου σε ένα παιχνίδι που είναι 0-0 για να πάω πιο συντηρητικά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σαν να υπογράφεις την ήττα σου. Ακυρώνω και την αριστερή πλευρά ουσιαστικά. Ναι, και ακυρώνω δημιουργικά την αριστερή πλευρά. Δεν γίνεται. Και ο Ίγκασον δεν είναι ότι είναι κακός. Δεν είναι κακός. Αλλά θα υπάρξει ένα σημείο του παιχνιδιού που θα κάνει μία-δύο καλές. Ναι, εντάξει, γιατί όταν μπαίνει μια φορά στο μήνα. Ναι. Δεν έχει ούτε τη χημεία. Όχι, το έχει στο DNA, ούτε... το έχει αυτό το βλέμμα του ή πια LSD όταν ήμουν μικρό. Όχι, ρε, να σου πω κάτι. Είναι μια θέση που πρέπει λίγο να. Πόσο καιρό έκαναν να κρέσουμε το Βαρέλα να μαζί τα βρούνε. Μαζί σου. Το ίδιο και για τον Γιαννούλη που είμαστε πολλές φορές σκληροί μαζί του. Ναι. Άρα λοιπόν ο Γιαννούλης εδώ τώρα έχει τη μεγάλη ευκαιρία να μπει στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν και να πει εδώ είμαι για του χρόνου. Ναι. Εντάξει. Όλα τα παιδιά χρειάζονται χρόνο, δεν το συζητάμε. Και να δέσουν μεταξύ του. Ναι. Αλλά θα πρέπει σε κάποια φάση εδώ τελειώνουν τα ψέματα. Πάμε για τίτλου. Μεσαία γραμμή τώρα. Πάμε. Εντάξει, έτσι όπως το πάει το πράγμα, είναι ξεκάθαρο με Σάχο Φολιβέιρα. Και μπροστά νομίζω ότι με την εικόνα που έχουν οι εξτρέμ μας, οι οποίοι είναι θλιβεροί. Ναι, δεν είναι σε πολύ καλό δεκάρι. Νομίζω θα πάμε σε παιχνίδι Λιμνιού Πέλκα Μπίσεσβαρ. Που είναι το πιο σίγουρο, ας πούμε, να πούμε. Είναι που αυτό που παίζαμε και πέρσι. Ναι. Δηλαδή, μόνο ο Λιμνιός είχε τον Τζάλμα εκεί. Και Ακπόμ. Και Ακπόμ μπροστά, που και αυτό θέλει ζυγοστάθμιση. Τελευταίο όλο πέφτει. Μας είχε ανακτήσει. Ο Ζαμπά δεν ξέρω αν προλαβαίνει να συνέλθει για τα δύο τελευταία μάτς. Η εικόνα του τελευταίου μήνα άνθρωπο, είναι. Αυτή η μάγισσα τραγική. Που άραψε τα σπαθιά. Έλες για σήμερα. Τι είναι αυτό πάλι. Συνδυάζω, το κάνω πιο εμπορικό. δεν είναι καλά ο Ζαμπά. Και στην προκειμένη περίπτωση, όταν είσαι προπονητής, προσπαθούμε να σκεφτούμε στον προπονητή. Θα βάλεις το Λιμνιό για να δέσει την πλευρά με το Μάτος. Από την άλλη, βέβαια, ο καλός Ζαμπά. Σου δίνει άλλα πράγματα. Σου δίνει παπάδες. Ναι. Παιδιά, έχω δει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δύο φορές. Όλο το παιχνίδι του Ζαμπά, εντάξει. Ναι. Ο Ζαμπά τα κάνει όλα. Ναι, αλλά όταν υπάρχει παρατεταμένο ντεφορμάρισμα, δεν μπορείς να αντιστεθείς περιμένοντας. Είναι φίλε, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Δηλαδή. Ωραία. Δεν είναι ένα ντεφορμάρισμα που λες στο παιδί δεν του βγαίνουνε. Στο μυαλό του είναι. Άρα όταν υπάρχει αυτός ο μήνας που είναι έτσι, ναι. Δεν μπορείς να πει να τον εμπιστευτείς μήπως και θυμηθείς το κρίσιμο μάτσο τον καλό εαυτό του. Θα εμπιστευτείς τον αυτό που είναι λιγότερο κακός. Ναι, εκεί θα πάει η κουβέντα. Και τακτικά καλύτερος. Ναι. Από την άλλη όμως, φίλε, με τα εξτρέμ. Διότι εγώ το Δημητράκη το πιστεύω, εντάξει. Αλλά έχει πάει σε ένα μοτίβο. Πολύ φοβικό επιθετικά. Δηλαδή δεν βγαίνει στην ασίστ, δεν βγαίνει στον γκολ. Εντάξει. Εδώ και ο Δημητράκης λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσει τι θέλει να κάνει στην καριέρα του. Θέλει να γίνει ένα επιθετικό back. Ένα extreme που παίζει σαν back, δηλαδή ουσιαστικά. Ναι. Δεν πρέπει να, λίγο να βγει και στα νούμερα. Δεν πρέπει λίγο να παίρνει πιο. Δεν είναι ότι παίρνει κακές αποφάσεις. Δεν είναι αποφασιστικός. Ή δεν τον τολμάει πολλές φορές. Και κακές τελικές προσπάθειες. Ναι, γιατί δε φίλε δεν παίζει με ένα ανάποδο πόδι. Όταν κλείνει προς τα μέσα, είναι το κακό του. Εγώ μιλάω Σταύρο ακόμα και στις έντρες. Οι μισές είναι στα τυφλά. Έχει βγάλει και καλές. Έχει βγάλει, εντάξει. Ναι, δεν είναι. Αλλά θα πρέπει σιγά σιγά οι καλές να είναι περισσότερες από τις κακές. Στοχεύει, δεν είναι ότι δεν στοχεύει. Απλά επειδή δεν έχει νούμερα, είναι στα κόκκινα. Δεν έχει καθαρό μυαλό στην τελική απόφαση. Και πολλές φορές είναι και συγκυρία. Δηλαδή, μπορεί να βγάλει την τέλεια σέντρα ρεφίλ και το χάσει ο άλλος. Αλλά ειδικά στις τελικές προσπάθειες, επειδή κλείνει προς τα μέσα και επειδή μπάλα πάει στο κακό του, εκεί πρέπει να το δουλέψει. Δηλαδή, να ξέρει ότι ο Βιερίνια που αποθεώνεται σήμερα, όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, το δικό του αριστερό είχε. Σωστό. Ενώ του Λιμνιού ναι. Το αριστερό είχε. Κάθεσε ένα καλοκαιράκι, τη βαρούσε την μπάλα στην αρχή με το αριστερό, όλες οι ασκήσεις που έκανε με τα αριστερά, έβγαλε σέντρα με το αριστερό, κοντρόλ με το αριστερό, όλα με το αριστερό. Και ξαφνικά το αριστερό του Βιερίνια έγινε, αν όχι σαν το δεξί, έχει μία αποτελεσματικότητα. Τέλος πάντων, σημαδεύει και με αυτό. Και από εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχει και ο Ενρίκε που λέγαμε. Νομίζω θα είναι αποστολή. Καλό είναι αυτό. Θα είναι μια επιλογή καλή. Από τη στιγμή που είναι σε καλή κατάσταση. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Χρήστος αν. Αφού ξεφωνίζει το Ζαμπά για την εικόνα του. Διακριτικά βέβαια. Τριάδα Κάνιας Ολιβέρα Σάχοφ βλέπεις για το τελικό. Κοίτα, εγώ αυτό θα έκανα, αλλά δεν το κάνω Λουτσέσκου ποτέ. Και δεν το έχει δουλέψει και πολύ, νομίζω.
Εντάξει τώρα, αυτό τι να δουλέψει τώρα. Δεν θα έχει δεκάρι και θα έχει το οχτάρι παραπάνω. Δεν είναι δύσκολο για Λουτσέσκο. Εγώ θα πήγαινα σε καθαρό 4-3-3 και θα πετούσα τον έναν εξτρέμ στα δεξιά, τον πίσω στα αριστερά και τον άκουμπο στην κορυφή. Το ίδιο μπορεί να κάνει βέβαια και με τον Μπέρκα οχτάρι. Δηλαδή δεκάρι που να κλείνει και σε φάση άμυνα να πιέζει αλλιώ. Τέλο πάντων, δεν παίζουμε 4-3-3. Ο σχηματισμό μα είναι αυτό, αλλάζει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι κομβικό για την εξέλιξη των δύο αγώνων που ακολουθούν είναι το κατά πόσο θα συνέρθουν ψυχολογικά, πνευματικά και ουσιαστικά ο Ζαμπά με τον Ακπομ. Και λιγότερο ο Πέρκας. Τον Πέρκα το φοβάμαι σε αυτά τα παιχνίδια. Και να μην του βγαίνει, θα κάνει κάτι που θα έχει ουσία. Θα πιέζει σωστά, θα κλέψει μπάλες, κάτι θα κάνει. Δεν θα είναι αόρατος. Οι άλλοι είναι αλλιώς. Όχι, ο Ζαμπάς στα τελευταία παιχνίδια παίζει για τον αντίπαλο. Ξεκάθαρα δηλαδή παίζει για τον είναι αντίπαλο. Πολύ κακή εικόνα. Γι' αυτό σου λέω, για μένα έχει λογική αυτό που λες με το Μπέλκα, Μπίσεσβαρ, Λιμιό και Ακπομ. Γιατί ξέρεις ότι θα σου δώσουν ένα 7. Ο Ακπομ δεν το ξέρει αυτό πλέον ότι θα σου δώσει. Α, ή από Σβιντέσκι νομίζω ότι... Αυτός, από Σβιντέσκι απλά ο ένας είναι φόλ περιοχής και ο άλλος είναι περιφερειακός. Το Σβιντέσκι δεν λειτουργεί. Το Σβιντέσκι δεν τον έβαζα ποτέ στην κορυφή της επίθεσης. Ναι, οπότε πας με Ακπομ. Ούτε με προεδρικό διάταγμα τον έβαζα ποτέ. Ναι, όχι, δεν βγαίνει. Δεν είναι το... Έτσι όπως είναι η άμυνα της ΑΕΚ που παίζει με τρεις, στρακαίων και όλες μεταξύ τους. Αν τους βάλω έναν soft, τους κάνω τη δουλειά. Ας βάζω τον Ακπομ πάνω τους που τρακέρνει, κάνει ράνι, μπερδεύεται, παπαγιός. Εντάξει, χίλιες φορές. Ωραία. Μέχρι το μάτς με την ΑΕΚ, ας δούμε τι θα γίνει την Κυριακή, στους Οσημάδες. Διακυβεύεται κάτι πολύ μεγάλο. Θεωρώ ότι η ομάδα θα είναι αυτή που πρέπει να είναι. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε λίγο και με Ραφαήλ να μας πει τι γίνεται και στο Βόλι, γιατί έχουμε αύριο και τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό. Ναι. Άντε να πάω. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε για την τελική ευθεία. Υπάρχει μια ανακοίνωση της ΕΠΟ για αυτά που λέγαμε την πρώτη ώρα για τον τελικό του φετινού κυπέλλου Ελλάδος. Ακόμα ένα σύριαλ όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια. Πότε θα γίνει, πού θα γίνει, όχι εδώ, εκεί, με κόσμο, χωρίς κόσμο, νέα αστυνομία, όχι ο υφυπουργός. Λοιπόν, η ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει η πρώτη ευρεία οργανωτική σύσκεψη ενώπιση του τελικού του κυπέλλου Ελλάδος. Που θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Μαΐου του 2019 μεταξύ ΠΑΟ και ΑΕΚ, έλαβε χώρα σήμερα στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στην ΕΠΟ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της Επιτροπής κτλ. Η Επιτροπή Ασφαλείας, τον ΠΑΟ, ναι, εκπροσώπησαν την ΑΕΚ, ναι, το ΑΚΑ, τη FIFA κτλ. Ωραία. Ελλείψη σχετικής αξιοδότησης των εκπροσώπων της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να επιβεβαιώσουν στους παρόντες την παρουσία φιλάθλων στο τελικό. 10 τεστ δυνατόν να συζητηθούν διεξοδικά θέματα λήψης μέτρων ασφαλείας εντός και εκτός ΟΑΚΑ, διαχείριση εισιτηρίων, προσκλήσεων και διαπιστεύσεων, καθώς και τα λοιπά οργανωτικά ζητήματα του τελικού, και έτσι αποφασίστηκε να οριστεί νέα σύσκεψη την προσεχή Δευτέρα 6 Μαΐου του 19. Από την πλευρά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατέστησε ωστόσο σαφής και ξεκάθαρη προς πάσα κατεύθυνση η πάγια θέση της οι ποδοσφαιρικοί αγώνες να διεξάγονται με την παρουσία φιλάθλων. Τη θέση αυτή υποστήριξαν τόσο οι εκπρόσωποι των δύο φιναλίστ όσο και ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας τον FIFA UEFA, κύριος Πέτερ Φούσεκ. Αυτό αναφέρει η ΕΠΟ στην ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγο. Αυτό που λέγαμε και την πρώτη ώρα, δεν μας κάνει σοφότερος η ανακοίνωση. Ουσιαστικά. Τη Δευτέρα περιμένουμε. Ναι, το δεν ξέρω της αστυνομίας, δεν απαντώ, ήρθα εδώ να πιω καφέ. Ακύρωσε τη σύσκεψη πριν καν αυτή ξεκινήσει. Οπότε τα σπουδαία. Τη Δευτέρα. Ο Σταύρος είναι σίγουρος ότι θα τελειώσει το θέμα τη Δευτέρα. Εγώ δεν είμαι σίγουρος. Μα δεν νομίζω υπάρχει θα περιθώριο μετά. Μια χαρά υπάρχει. Παρασκευή βραδάκι. Τι Παρασκευή, μια χαρά, μωρέ. Μια χαρά. Τα προπέρσινα του Βόλου μπορεί να ζήσουμε. Που δεν υπάρχει. Που μία μέρα πριν έλεγαν ότι τελικά μπορεί, ναι, να μην γίνει στο Βόλο καν. Γιατί δεν είναι αριθμημένες οι θέσεις και γιατί οι γλάστρες είναι αυτό και γιατί. Ναι. Ας ελπίσουμε τη Δευτέρα γιατί. Όντως υπάρχουν πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ, φαντάζομαι και τη ΣΑΕΚ, που έχουν κλείσει από το εξωτερικό. Για να είναι το Σάββατο στην Αθήνα. Συμπλέωσαν αυτοί. Έχω φίλο που έχει κλείσει από Νορβηγία να είναι το Σάββατο το πρωί στην Αθήνα. Ξέρεις πόσες δουλειές είναι να κάνεις στην Αθήνα. Είναι αλητή αυτό. Αυτό πιστεύω ότι νομικά άμα το κυνηγήσεις, μέχρι και που παίρνεις θα φτάσω πίσω. Ναι. Εντάξει φίλε, τι λες, θα γίνει ένας τελικός εκεί τάδε, δηλαδή με του μηνός. Εντάξει, άμα το δεις έτσι και γενικότερα για τους υποξείς που είναι εδώ, δεν είναι εύκολο κάθε χρόνο να πηγαίνουν στην Αθήνα 15, 16, 17 χιλιάδες.
Είναι κάτι. Εδώ εμείς που βλέπαμε πριν τα εισιτήρια. Γιατί οι άλλοι κάθε χρόνο βάζουν 2.000, λέγει 23.000. Ναι, σωστό και αυτό, ναι. 25.000 πέρσι. Ναι, βάλε, 42.000 ήταν τότε. Εμείς που βλέπαμε τα εισιτήρια πριν, για μια εβδομάδα μετά, είναι ήδη πανάκριβα. Σκέψτε τώρα ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι Δευτέρα Τρίτη. Εντάξει, είναι θέμα. Τέλος πάντων. Σε ενοχλεί, Σταύρο, η μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών στην Ελλάδα. Αν μπορούσε. Που γιορτάζουμε κάθε χρόνο. Αν μπορούσε, το έκανε. Γι' αυτό γιατί φιέστα, μήπω. Τελικά αυτή η φιέστα δεν ξέρουμε γιατί γίνεται, αλλά οκ. Μας γίνει. Όχι, καλώς να γίνει. Καλό είναι να γίνονται αυτά. Να γιορτάζει ο κόσμος. Είναι δύσκολο. Μια χαρά πήγε ο Άρης. Καλά, μην ξαναπούμε ξανά με αρχή για τον Άρη. Ωραία, μια χαρά, φιέστα. Μια χαρά πήγε. Μπράβο, τους χαρακτήρια. Να πάρουμε τώρα Ραφαήλ σιγά σιγά. Γιατί αύριο έχουμε πρώτο τελικό βόλι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Να δούμε τι γίνεται και εκεί. Ο Πάοκ νομίζω σε καλή κατάσταση είναι. Μια χαρά είναι ο Πάοκ. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Για μπάσκετ δεν είπαμε. Α, δεν πειράζει. Το θυμάμαι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Διαρρήθηκε το θυμάμαι για τον μπάσκετ. Πάει και ο Γκάρετ. Κάναμε τη μάχη μας, τη δώσαμε. Ακολούθησε το δρόμο του Χάτσερ. Ούτε ο Γκάρετ έφυγε. Δεν υπάρχει μπάσκετ πλέον. Τιμή και δόξα στον Φίλιπ τον Γκος. Που κάθεται. Ο Γκος είπε ότι εγώ θέλω να κλείσω εδώ όπως ξεκίνησα. Έτσι να το πάω μέχρι το τέλος. Πολλά με λίγα αναμένεται στην. Να είναι τετάρτο μάτς. Ναι. Το τελευταίο. Επίσης, στο μπάσκετ το γυναικείο καταφέραμε να διώξουμε τους Αμερικάνες λίγο πριν παίξουμε. Ο Ραφαήλ, αυτό γίνεται πάντα. Δεν με ενδιαφέρει. Θα μας το πει λίγο και για αυτό τώρα. Ναι, δεν με ενδιαφέρει που το λέω, Ραφαήλ. Ναι, ότι το αυτό. Κόσμημα της δημοσιογραφίας αυτό. Το παιδί αυτό. Με ενδιαφέρει ότι παίζουμε τελικούς. Δεν έχουμε τύχει με τον Ολυμπιακό. Οκ, ρε παιδιά, είναι ακριβή ομάδα. Είναι 500.000 ομάδα το γυναικείο μπάσκετ, δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Αλλά δεν γίνεται να διώχνεις τις ξένες σου. Τις Αμερικανίδες. Τις Αμερικανίδες, οι οποίες είναι και καλές φέτος. Και οι τρεις. Και straight. Τι λες μωρέ. Έλα, έχουμε τραφάει. Δεν γίνεται να τις διώχνεις. Ας ανεβάσουμε το επίπεδο. Έλα, Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, παιδιά, τι κάνετε. Είμαστε καλά. Πού είσαι, Ράφα. Γεια σου, Ράφα. Πού πήγες, ρε φίλε, πες, ξεκουράστηκες. Ναι, ευτυχώς, πήραμε ανάσες. Όχι, εδώ γύρω έκανα πολύ. Και εμείς φροντίσαμε να πάρεις ανάσες, φίλε. Σε κατάστομα καθαρός αέρας, λίγο αλάτι, αλλά... Έκανα το γύρο της Ελλάδας την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνει, δεν θέλω άλλη τέτοιο. Εντάξει, ας μείνουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ωραία πόλη. Ναι, μια χαρά, ωραία, ερωτική. 24 υποψήφιους έχει. Σωστό. Εντάξει, κάτσε. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Για λέγε, τι γίνεται. Ρώτα και το γυναικείο μπάσκετ των άνθρωπων που τα ξέρει. Ναι, γυναικείο μπάσκετ. Έφυγαν οι Αμερικανίδες πριν τους τελικούς. Ναι, το είχαμε πει αυτό για την προηγούμενη εβδομάδα, ότι εντάξει, τα συμβόλαια είναι έτσι στο γυναικείο μπάσκετ, ότι είναι... Δεν ναι. Περπατήσαμε, αλήθεια. Έχει να έρθει να πάει 10 μέρες, έλα. Έχουμε και τα δικά μας. Ναι. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι ευθύνη μόνο των ομάδων, είναι και ευθύνη της ΕΟΚ που είναι έτσι στο σύστημα. Τι είναι αυτό η ΕΟΚ, δηλαδή, που έχει μια εβδομάδα απόσταση το ένα παιχνίδι από το άλλο. Ναι, τώρα ας πούμε για παράδειγμα το έχει διακοπεί θεωρητικά το πρωτάθλημα μια εβδομάδα σχεδόν γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει στο Πανελλήνιο Νεανίδων. Μισή του ομάδα δηλαδή είναι σε αυτούς τους αγώνες. Χθες χάσαμε τον Παναθηναϊκό, έχασε ο ΠΑΟΚ. Πώς χάσαμε, 7 πόντους μπροστά ήμουν και βάζανε ένα καλά αυτό διήμερο. Ναι, στο τρίτο δεκάλεπτο έπαθε blackout η ομάδα και το έχασε το μάτσο. Μάλιστα. Κρίμα. Ναι, οπότε τώρα ναι, πάει χωρίς τις ξένες τους τελικούς. Θα είναι δύο μάτς πρώτα στην Γλυφάδα, θα είναι και συνεχόμενα Τρίτη Τετάρτη. Στις πόσες νίκες είναι? Δεν σ' άκουσα. Στις πόσες νίκες, στις τρεις? Στις τέσσερις είναι. Είναι από 2-0 όμως ξεκινάει η σειρά. Από 2-0. Ναι, από 2-0 ξεκινάει. Δεν έφυγαν οι Αμερικάνες του Ολυμπιακού, εκεί είναι κανονικά, ε. Ναι, το Ολυμπιακό όχι δεν είναι. Ναι, σκάνδαλο. Αυτή είναι που λένε για τη Μακεδονία, ε. Που δίνουν τα λεφτά στους ξένους. Ναι, για λέγε. Οπότε, ναι, ο ΠΑΟΚ πάει απλώς για την ιστορική συμμετοχή της πάει για την ιστορική συμμετοχή, το ότι παίζει πρώτη φορά στους τελικούς. Ναι, μάλιστα. Δεν είναι κομψό αυτό που έγινε. Δεν είναι, εντάξει. Ναι, ναι. Δεν ξέρω βέβαια και από το αν τις κρατάς ένα μήνα ξανά στη Θεσσαλονίκη, αν τις πληρώνεις για ένα μάτς. Ναι, είναι και αυτό. Τέσσερα είναι. Όχι. Κουβαλάει ο Ολυμπιακός στις νίκες. Κουβαλάει ο Ολυμπιακός. Άρα είναι 2-0. Και 2-4. Αντίο. Α. Ναι, γι' αυτό. Δεν κόβανε καπενδύμενο αυτές. Ναι, δεν μπορούσε. Στην Αγγλία πες την πρέμιση, βδομαδιάτικο παίρνουνε. Ναι. Είναι 10 ημέρα συμβόλαια. Ναι, NBA.
ή δεκαήμερα συμβόλαια. Ναι. Και καμία φιλοδοξία να παίξουν τελικό. Με το δικαίωμα του Στίβεν. Σωστό και αυτό, ναι. Όχι, αυτές πάντως εντάξει, είναι μαθημένες. Δηλαδή από τον Μάρτιο ξεκινούσαν και γράφανε στο Facebook ότι περιμένουμε τη 1 Μαΐου να φύγουμε. Δημόσιοι υπαλλήλοι. Ήθελα να πάνε πάλι στην Αμερική, εντάξει. Δημόσιοι υπαλλήλοι. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Πάμε στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ, ναι. Πιάσαν μπάλα τα παιδιά μας ή με τα κατσίκια ασχολήθηκαν αυτές τις μέρες? Όχι, όχι, πιάσαν. Εντάξει, είχαν και ήταν και λίγο και στο εορταστικό κλίμα την Κυριακή, αλλά τις υπόλοιπες μέρες προπόνηση. Τα περάσανε όλοι μαζί στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι ο Θάνος Τριζής ήταν σε ρόλο ψήστη και οι υπόλοιποι και οι ξένοι και οι Έλληνες. Να είσαι πασαδός, να είσαι φίλε. Σωστό, μπράβο, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και ο Γιούρι Φιλίππου μαζί τους. Εντάξει, ήταν ωραίο δηλαδή το κλίμα της Κυριακής από αυτά που είδαμε από φωτογραφίες κτλ. Αλλά ναι, τώρα πρέπει να το βγάλουν αύριο και στο γήπεδο, στο αγωνιστικό επίπεδο. Ξέρεις, πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Γιατί άμα κάνεις εκεί την κηδεία, μετά δεν το γυρίζει ο άλλος. Ναι, ναι, παίρνεις και ψυχολογία μετά. Παίρνεις και ψυχολογία. Έφυγαν τώρα, Ραφαήλ, είναι εκεί. Σήμερα νομίζω ναι, αναχωρεί η ομάδα για να κάνει και αύριο το κλασικό χαλάρωμα το πρωί του Ρέντι. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε περισσότερο τον Ολυμπιακό σε την κατάσταση. Είναι. Από πλευράς δηλαδή Αλεξίευ και Κουμεντάκη, αν θα παίξουν ή όχι. Αν και εντάξει, δεν νομίζω ο Αλεξίευ να παίξει από το πρώτο παιχνίδι. Εκτός αν είναι καλά και το κρύβανε στον Ολυμπιακό. Τι κάνουν, και τον mind games χρησιμοποιήσουν. Κάνουν ναι, μπορεί. Θα φανεί αύριο. Αν δηλαδή ο Αλεξίευ παίξει και είναι σε καλή κατάσταση, σημαίνει ότι ήταν καθαρά mind games όλο αυτό το διάστημα. Πάντως από το ρεπορτάζ βγαίνει ότι μπήκαν κανονικά στις προπονήσεις και ο Κουμεντάκης και ο Αλεξίευ. Ναι, γιατί μια εβδομάδα πριν έβγαινε ότι δεν θα ξαναπαίξει φέτος. Ναι, ισχύει, ισχύει. Άντε, Κουμεντάκης έπαιξε και λίγο στο τελευταίο παιχνίδι, πήρε λίγο ρυθμό, μπαίνει σιγά σιγά. Ναι, για τον Αλεξίευ περιμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Και είπαμε, Ραφαήλ, το σύστημα είναι να αλλάζει έδρα ανά παιχνίδι, ε. Ναι, Δευτέρα πάει το δεύτερο παιχνίδι στο Παλατάκι, πάλι μεσοβδόμαδα μετά στο Ρέντι και αν χρειαστεί μετά τέταρτος τελικός θα είναι την άλλη Κυριακή πάλι στο Παλατάκι. Την άλλη Κυριακή, ε. Ναι, 12 Μαΐου θα είναι. Οπότε ναι, γιατί όχι να υπάρχει διπλό τρόπαιο το άλλο Σαββατοκύριακο πάλι. Μα έτσι είχε γίνει η πρόπερση, δεν είχε γίνει έτσι. Τι ώρα είναι για να κάνουμε σκεταλοπολικά? Νομίζω θα είναι 6-6.30 την άλλη Κυριακή. Άνετα. Κατευθείαν. Ναι, άνετα, δεν θα είναι. Πάω το πρωινό 7 η ώρα, πάω στη Θόη εκεί. Δεν το πίστευσε κανένας. Ωραία. Ωραία. Σε καλή κατάσταση λοιπόν το αντρικό βόλεϊ. Τι άλλο τμήμα έχουμε τώρα που να κουνιέται, έχουμε κανένα? Έχουμε, εννοείται. Παντού όλοι τελικοί είναι. Σάββατο ξεκινάει η τελική στην Νεάπολη γυναίκες handball. 6 ώρα απέναντι στη Νέα Ιωνία. Εντάξει, νομίζω ότι φέτος είναι η χρονιά να πάρει επιτέλους ο ΠΑΟΚ ξανά το πρωτάθλημα. 6 χρόνια έχει να το πάρει. Να πάρει και το πρώτο ντάμπι. Να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα έδρας. Άλλαξε η έδρα, ενώ έπαιζε όλη τη χρονιά στην Νεάπολη η ομάδα, στην Μίκρα. Αποφάσισαν οι άνθρωποι του τμήματος να παιχτούν οι τελικοί στην Νέαπολη, να είναι πιο κοντά στον κόσμο. Δεν είναι μόνο, ναι. Συνοικία που ξέρετε αφέρεται στη γυναίκα γενικότερα. Ακριβώς, ακριβώς, ναι, αυτό. Μεγαλωμένοι με πιάνο και γαλλικά. Με σαβουάρ φίβρ, εννοείται, παιδιά μας και στην Νεάπολη, είναι πάντα στον πεθυντικό μιλάνε. Ναι. Σάββατο 6 είναι ο πρώτος τελικός στις 3 νίκες το πρωτάθλημα και εκεί εναλλαγή έδρας. Και αυτό, αν δηλαδή πάμε σε ένα 2-0 μέσα στη βδομάδα, την άλλη Κυριακή θα είναι ο τρίτος τελικός στην Νεάπολη. Οπότε μπορεί και τρίτη κούπα δηλαδή να έχουμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Να παίζεται και άλλη κούπα. Βήμα-βήμα, Ράφα, γιατί... Βήμα-βήμα, ναι, σωστά, σωστά. Τμήμα-τμήμα. Σωστά. Γιατί μπορεί να έχουμε για ένα Μαρκούτσια. Και σωστό, ναι. Και πέρσι τα ίδια, πάλι ο Πάγκο πλεονέκτημα έδρας μπήκε και πάλι η Νέα Ιωνία το πήρε μετά. Ναι, άσχετο. Σωστό. Και θα είναι η Ομοσπονδία και ο πρόεδρος και έτσι θα ακούμε τα χαζά. Τώρα άσχετο. Πάμε να το πάρουμε και βλέπουμε. Οπότε, παιχνίδι-παιχνίδι, ναι. Βλέπουμε το κάθε μάτς ξεχωριστά. Ωραία. Σάββατο μετά ξεκινάνε και οι άντρες handball ημιτελικοί με την ΑΕΚ. Πρώτο μάτς στο ΆΚΑ. Δεύτερο μάτς θα γίνει στην Νεάπολη, εκεί στις 2 νίκες. Εντάξει, δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ που πάει μόνο με Έλληνες, θα παλέψει όμως. Έχει δείξει τουλάχιστον ότι την ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια μπορούσε να την κοντράρει. Θα δούμε τώρα αν μπορέσει να το καταφέρει αυτό με μια νίκη στο ΆΚΑ ή τουλάχιστον να πάει το παιχνίδι, τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι. Και την Κυριακή μετά, 11.30 ώρα το πρωί στην Τούμπα, φιέστα για τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου. Το έχει πάρει το 14ο πρωτάθλημα εδώ και 2 αγωνιστικές. Μένει η απονομή να γίνει την Κυριακή. Ωραία. Εντάξει, Ραφαήλ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Μεγάλος Ραφαήλ. Τεράστιος. Εμείς με αμάξι τα κατέβουμε στην Αθήνα, να ξέρεις, όχι με τα πόδια. Μην σε παρασύρει ο Ραφαήλ μου αυτά. Με πατίνι, με λάιμ. Εσύ δεν μπορείς να ανέβεις σε λάιμ, είπαμε. Όχι, μπορώ, δεν θέλω. Οκ, okay. Εντάξει. Μοσχοβίτη, θέλετε να πάρουμε για μπάσκετ ή όχι? Θα μας μαυρίσει την ψυχή πάλι. Δεν θέλετε. Σταύρος, τι λες? Μοσχοβίτη, να πάρουμε για μπάσκετ ή δεν θέλετε? Ο Στέργιος λέει δεν. Όχι, θα πάρουμε Μοσχοβίτη. Θα πάρουμε όμως είναι μια άλλη δουλειά που δεν την έχει κάνει ακόμα. Το τσέκαρε, Σταύρο, ή γκρινιάζεις χωρίς να το έχεις τσεκάρει? Δεν μου στείλε και στείλε μου link. Βλέπεις? Εντάξει, link. Το βάλ, link. Είναι σε επεξεργασία το όλο θέμα. Ναι, μπορεί να είναι και δύσκολο, δεν ξέρω. Μπορώ να σου δώσω κι εγώ το link, άμα έχει ανέβει στο site, δεν είναι δύσκολο. Όχι, άλλο λέω. Μπορεί να έχει και μέσα κωδικούς, αυτά. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και δύσκολο. Αλλά μην τον κόψουμε στη μέση, αυτό ανησυχώ. Σιδηρόπουλο στα Γιάννηνα. Ο Τάσος. Δεν το αναφέραμε. Το οποίο δεν αναφέρανε καθόλου χθες, καθόλου. Στο Μπαρσελόνα Λίβερπουλ ήταν τέταρτος. Ενώ τον έδειξε κιόλας η κάμερα. Υπάρχουν δύο πλάνα με τον Κλοπ. Και ναι. Ένα αναφέρθηκε ποτέ από τον συνάδελφο Αβραμίδη. Ότι ο Σιδηρόπουλος είναι τέταρτος. Δεν θέλω να σκεφτώ κάτι. Mm-hmm. Δεν θέλω να σκεφτώ εκ του πονηρού. Μπορεί να μην το πρόσεξε. Ναι, δεν γίνεται όμως σε αυτό το επίπεδο να μην το προσέχεις. Κωνσταράς και Κούλα Χασάν. Οι δύο βοηθοί. Ζωσιμάδες. Τέταρτος ο Κουτσιάφτης. Μάλιστα. Αυτή είναι η τετράδα. Δεν θα έχουμε όμως Κοβίτη. Ενημερωνόμαστε. Δεν θα έχουμε. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι. Αυτό που λέγαμε πριν. Ότι τελείωσε και ο Γκάρετ. Ο Χατζηρέτσικιος δεν θα επέστρεφε. Το ξέραμε από πριν φύγουν για τις διακοπές του Πάσχα. Τελικά ο Γκάρετ ήταν. Απλά είναι επαγγελματολογίες, θα καθίσουν οι διακοπές λίγο παραπάνω. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Ο Γκάρετ ήταν εδώ. Την Τρίτη το απόγευμα αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Δεν άλλαξε κάτι μετά την αποχή που έκανε μαζί με τον Χάτσερ. Ακολούθησε ουσιαστικά τον ίδιο δρόμο. Δεν λειτουργήσε. Αυτά που έρχονται το καλοκαίρι δεν τα φαντάζεστε. Ναι, και τελεί και αυτό παρελθόν. Η ομάδα τώρα έχει, αν θυμάμαι καλά, 7 έχουν μείνει από την κανονική την ομάδα από το ξεκίνημα και οι υπόλοιποι είναι, συμπληρώνεται από, από εφήβους. Ας παίξει κάποιος έφηβος. Έτσι γίνεται. Έχουμε να βγάλουμε παίκτη από το εφηβικό καμιά δεκαετία. Έτσι θα πάμε. Την επόμενη Τετάρτη είναι το τελευταίο μάτς κανονικής περίοδου. Νομίζω με τον Κολοσσό. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, δεν βάζω χέρι μου στη φωτιά. Και μετά ξεκινάνε τα play-off. Για τον ΠΑΟΚ. Για play 8 κόβω. Έτσι πως είναι η κατάσταση. Είναι αυτό που έλεγε ο Νίκος, ότι είναι μια διαδικασία απλά που θα πρέπει να περάσει και να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Το καλοκαίρι προμηνύεται πάρα πολύ δύσκολο τα προβλήματα για την τεράστια ομάδα μπάσκετ. Δεν ξέρω αν ο Σταύρος κάνει κάτι παραπάνω, αλλά εγώ δεν βλέπω φως από πουθενά τώρα που μιλάμε. Τι, εγώ τι είμαι για να βλέπω φως? Μπορεί με κάποιον να μίλησε και να σου είπε υπάρχει φως, Σταύρο, στο τούνελ. Είναι σύριαλ και δεν έχει φως να τη μάχη. Α, με το Περιστέρι παίζει ο ΠΑΟΚ να λιτάρει. Διπλό. Ναι. Να έχει μια δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Επειδή υπήρχε ένα τεράστιο παιχνίδι χθες. Προχθές. Χθες. Ναι. Αυτό λέει τώρα γιατί τότε να μάθω. Εντάξει, ο άνθρωπος. Τι τότε να μάθω. Τι ματσάρε να μια γεπέ. Που κοιμήθηκε προπονητής. Τι να σχολιά. Ο δικό σου ήταν ξύπνιο. Τι να κάνει κανένα από κεντρικό. Τα απόλαυσα γκολ. Τα απόλαυσα γκολ. Μου λέει για το Μέση όλοι. Που άλλο είναι το τείχο λάθο. Ωραία, και στο άλλο το είχε την μπάλα από δοκάρι. Με την φάση που γίνανε 12 κόντρες και τι έκανε ο Μέση, τι έκανε ο Μέση. Και ο Μέση τη στέλνει, τσαράχνεσαι τη στιγμή. Μουσί, μουσί, έλα μουσί. Τι έκανε μουσί. Περίμενε. Αυτό με είδε να βαράω φάουλ. Με τέτοιο τείχο και εγώ στο γάμα το πάω. Ναι. Βάλουσα καλά φάουλ. Ένα χτύπησε καλό. Ένα χτύπησε τέτοιο. Ναι. Καλά, Μέση, χαλάρωσε λίγο. Μούση, ο Μούση. Άκου λίγο. Τι έκανε ο Μούση. Άκου λίγο. Δεν είναι δύσκολο να τη στείλει εκεί. Δεν ήταν δύσκολο, όχι. Όταν το ζώον στείλει το τείχος λάθος. Ξέρεις πόσο το δίνει στοίχημα. Το έπαιξε τότε στο Στέργιο. Με 12. Απευθείας και τέλος η φάουλ Μέση. Το έπαλα. Εγώ μου πλήρωσε την assist του Σουάρες. Έπαιξα γκολ assist του Σουάρες. Ναι. Και γκολ και assist. Ναι. Και το δοκάρι που κατέληξε μπάλα στον Μέση μου το έδωσε assist. Παίξε ανατροπή στο Anfield. Με τη δύναμη του κοπ θα το γυρίσουμε. Ρε τι γίνεται ρε. Το μεγάλο έγκλημα της Λίβερπουλ που χθες για να πάμε στη γέφυρα για το Λιπρές, για το ανάλυσέ το, είναι η πιτζάμα που φορούσε. Από εκεί ξεκινάμε. Λέω και εγώ τι θα πήρε. Εντάξει. Όχι, πέρα την πλάκα είναι πολύ σημαντικό. Το μόνο που έλειπε είναι μια μυρτό κολόνια.
Εντάξει. Μα τις βάζανε με τις χούφτες, μας τις βάζανε. Έτσι, πάρε. Λούσιμο κανονικά. Εκείνη η κίτρινη. Τι μυρτό σε δουλεύανε, κίτρινη. Δεν, το απαγόρευα. Όταν ήσουν παιδί, εσύ έλεγες όχι. Όταν ήσουν παιδί, δεν απαγόρευε. Ντένιμ τότε που έπινε ένα χέρι έτσι, σου άνοιγε το πουκάμισο. Τι είναι αυτό. Ντένιμ ήταν τη μόδα στον ήμουν εγώ. Η ντένιμ. Ανδρική κολόνια. Σταύρο, έχεις φάει μυρτό με το κουτάλι όταν ήσουν ένα, δύο, τρία, δεν θυμάσαι τίποτα. Με τις χούφτες. Τη διαφήμιση θυμάμαι. Μυρτό, το θυμάσαι αυτό. Ε, τραγική. Τη μυρωδιά ακόμα την έχω στη μύτη μου. Οπότε μη λες ότι εγώ δεν έβαζα, ντένιμ και τα λοιπά. Δεν έβαζα. Ρε, μυρτό δούλευε τώρα η μάνα. Ντένιμ είχα, που είχε χώμα ουίσκι. Τη θυμάμαι σαν χθες. Όχι, δούλευες μπρούτες εσύ. Στα τρία σου. Άσε μας ρε, Σάβρο. Ντένιμ βάζαμε. Προπολεμικά. Δεν μπορώ. Σταυρούπολη ντένιμ είχαμε. Δεν ξέρω τι είχατε στις αίρες εσείς. Μυρτό. Ξεκάθαρα. Αφού αναλύσαμε και την μεγάλη Λίβερπουλ που θα μείνει χωρίς τρόπαιο. Εσύ κρίμα. Τι μιλάς, ρε, εσύ. Εγώ θα είμαι τελικό. Τελικό θα είμαι εγώ. Τελικό θα είμαι. Ωραία, Θεέ μου, τι ακούμε. Ναι. Ωραία. Εγώ δεν σου έλεγα διπλό. Έλα. Εγώ δεν σου έλεγα διπλό Άγιεξ προχθές. Όχι. Τι όχι, μωρέ, εδώ λοιπόν ήμασταν. Υπάρχει ευτυχώς κρατημένο, να ξέρεις. Δεν υπάρχει τίποτα. Σβήστηκα. Δεν είχαμε χώρο σκληρό. Φτάσαμε. Το σβήσαμε. Φτάσαμε στο τέλος. Ωραία, φτάσαμε στο τέλος. Θα δώσουμε τη σκητάλη στο ανέλεση του Paris Press, οπότε θα μείνετε στο Λίμπερο 174, Σταύρος Κόλκας, Αντώνης Ακαλέας, Τάσος Ζέρβας, Γιώργος Παναγιωτήδης, όλα τα παιδιά του team. Μένετε εδώ, ευχαριστούμε πολύ και για τη σημερινή ακρόαση. Καλό μεσημέρι.